απλά αυτό. Αυτό. Δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό. Η λέξη χαζεύει περιγράφει νομίζω πλήρως αυτό που είδε χθες όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη δηλαδή. Έλα, για πάμε, 100% καταπληκτικό φωτοσκόρχο πιπίνο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες καν του δόθε, πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Άστο να παίξει αγόρι μου, Άστο, φίλε, να εφρανθεί η ψυχούλα μας και τα αυτάκια μας. Άσε το λαό να μιλήσει. Τα συνθήματα προκύπτουν μέσα από την πραγματικότητα, θέλω να σας πω. Άστο, μπορούμε να το... Άστο, φίλε, να πάμε έτσι. Δεν θέλω να πω τίποτα. Παιδιά, μου επιτρέπετε, ζουμουσάκια μου. Ας το φίλε να παίξει λοιπόν. Ας το να παίξει αγόρι μου. Έτσι. Θέλετε δύο, μπορούμε δύο ώρες, μπορούμε φίλε. Δύο ώρες. Εύκολα, εγώ δεν το βαριέμαι. Να ξέρεις. Ξανά. Και ξανά. Αφιερωμένο. Εξαιρετικά. Πρώτα στους εχθρούς μας. Αυτούς που προσπαθούν να σπείρουν διχόνοια. Επιπληρωμή ή από μαλαμπίπι, ψκέτη. Αυτούς που δεν μας χουνεύουν, αυτούς που δεν μας γουστάρουν. Αυτούς που προσπαθούν να μας διχάσουν. Αφιερωμένη εξαιρετικά η χθεσινή εμφάνιση. Επίσης, στους δικούς μας φίλους που είναι λιγότερο υπομονετικοί, που είναι απαιτητικοί, δεν το λέμε για να τους κατηγορήσουμε, αλλά που δεν δίνουν λίγο αέρα στην ομάδα να αναπνεύσει. Λίγο υπομονή. Σε αυτούς που γκρινιάζουν, ρε παιδί μου, ακόμα και όταν παίρνουμε διπλά μέσα στο Καραϊσκάκης. Επειδή όντως και έχουν δίκιο, η ομάδα δεν έπαιξε καλά εκεί. Και έπαιξε άσχημα. Και εκεί που λες κλείνει αυτός ο κύκλος ο ποδοσφαιρικός Γολγοθάς και θα είναι κουρασμένοι χθες και η Πάτε Μπορίσοφ δεν είναι αμεληταία ποσότητα γιατί σήμερα αυτό θα προσπαθήσουν κάποιοι συγκεκριμένοι να σας περάσουν. Έλα μωρέ τώρα το χωριό. Το χωριό δύο φορές έχει πάει ο Μίλους Champions League. Εμείς ακόμα δεν έχουμε πάει. Δύο φορές. Και είναι μία... κάθε άλλο παρά αμεληταία ποσότητα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Εκεί λοιπόν που κλείνει ο κύκλος αυτός και εκεί που λέμε ότι υπάρχει κόπωση και στο Μπέλκα και στο Μάτος και στο Βαρέλα και στο Γκρέσπο και στο Βιερίνια και σε όλους που έχουν τραβήξει το Λούκι, έρχεται χθες αυτό! Έρχεται χθες αυτό! Όποιος βρει μία μπάλα κάπου στη Λευκορωσία σε ένα χωριό γιατί έφυγε έξω από τον Μπορίσοφ να μας τη φέρει πίσω! Να μας τη φέρει πίσω! Σε ευχαριστούμε που ομορφαίνεις πέρα από τις Κυριακές μας και τις Πέμπτες μας. Ενίοτε, όχι πάντα, αλλά όταν το κάνεις, εμείς θα το αναδεικνύουμε. Ζουμουσού, ζούμε μεγάλες στιγμές. Τι ζούμε τις στιγμές. Τι ζούμε. Χθες... δεν θέλαμε να τελειώσει το παιχνίδι. Βλέπαμε το ρολόι και λέγαμε, όχι ρε γάμο, τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Γιατί να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Και πέρα από ένα τεταρτάκι στο δεύτερο ημίχρονο στην αρχή που είναι φυσιολογικό. Όταν έχεις 0-3 στο 17, θέλω να βρω έναν Λεβέντι, έναν Τσέλιγκα. Ένα μπουμπούκι που μπορεί να έπαιξε 0-3 στο 17. Μπορεί και να δίνει 850 απόδοση. Μπαίνεις μέσα και τους κάνεις μέσα στο γήπεδό σου, εκεί που έχουν χάσει ελάχιστες φορές, τους κάνεις χαρτοκοπτική Μανίνα Σούπερ Κατερίνα. Τους κάνεις δαντέλα. Τους κάνεις δαντέλα, τους κάνεις πριονοκορδέλα.
τους προσφέρεις ένα υπέροχο ερωτικό βράδυ. Και γιατί να κάνει rotation, θα κάνει erotation. Αυτοί που βάζει θα έρθουν σε περίπτυξη με την μπάλα τη στρογγυλή θεά. Θα τις κάνουν χάδια, θα τη θοπεύσουν, θα την τυθασεύσουν, θα την κάνουν δική τους. Δεν θα την κλωτσοπατινάρουν από εδώ και από εκεί, αλλά θα τη δίνουν με πολύ όμορφο και σαγηνευτικό τρόπο. Να είχα χίλια μάτια, σε λέω. Και όχι απλά σε λέω, αλλά σε λέω ζαμπά. Ε, το παλικαράκι ρε, τι έκανε το παλικαράκι. Μόνο που δεν σφουγγάρισε τα αποδυτήρια. Ε, τι έκανε το παλικαράκι ρε. Και αυτός, παιδιά, στην ηλικία του, δεν ξέραμε ούτε που είναι το πουλάκι μας. Δεν μπαίναμε στα ηλεκτρονικά. Δεν είχαμε δίπλωμα. Μας αφήναν απ' έξω. Και χθες, τι assist, τι goal, τι ορμή, τι πάθος, τι τρέλα. Κάνει σωστά ο Ρουμάνος που δεν τους βάζει συνέχεια βασικούς τελικά ή όχι. Τους διαχειρίζεται σωστά ή όχι. Ρωτώ ρε παιδιά, ρωτώ. Αυτοί που τον σκίζουν θα βγουν σήμερα να τον επενέσουν. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Μόνο το σκίσιμο, μόνο η κριτική. Θα βγει κάποιος να πει ότι ο Πέλκας εχθές έχει κάνει ένα πραγματικά συγκινητικό παιχνίδι και το γκολ του είναι βγαλμένο από τεμπεσίρια, από μεγάλους τεχνίτες. Φαίνεται ειδικά στη φάση στο replay η κάμερα που είναι ακριβώς φάτσα στην εστία. Τι φάλτσα δίνει, πώς βάζει το κορμί του. Έτρεξε, μόχθησε, πάλεψε. 90 λεπτό ο Πέλκας. Και είδαμε αυτό. Και το είδε όλη η Ελλάδα. Το είδαν και οι Ολυμπιακοί. Που μέσα σε 9 λεπτά κατέρευσαν. Που μας φάγαν το κεφάλι το καλοκαίρι. Για το γιαγιά Τουρέ. Που είναι όντως γιαγιά ο Τουρέ. Που κάνει ένα σπριντ εχθές. Και για να φτάσει από τη μία αστεία στην άλλη κάνει 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό. Η προπαγάνδα τους. Να παρουσιάσουν τις υπερμεταγραφές. Ήδη να ξέρετε από χθες, σας το λέω σήμερα, ξεκίνησε το φάγωμα αυτού του δύστιχου που πήραν για προπονητή. Αν διαβάζετε τα σχόλια, αν ακούγατε τους ρεπόρτερ Ολυμπιακού και τα λοιπά, μεγάλη ευθύνη. Λέει υποτίμηση τον αντίπαλο αυτά. Τη χειρότερη Μίλαν ever. Η χειρότερη Μίλαν που έχει υπάρξει ποτέ είναι η τωρινή. Από πλευράς απόδοσης, από πλευράς ονομάτων, από πλευράς φόρμας. Και του ρίξε έτσι για πλάκα τρία. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση, γυρίζω στα δικά μας. Κάνει χθες η ομάδα ένα υπέροχο παιχνίδι. Θέλω να ξέρετε ένα πράγμα. Όσο θέλετε εσείς να παίζουμε όμορφα, άλλο τόσο και άλλο τόσο θέλουμε και εμείς. Δεν υπάρχει κανένας που θέλει η ομάδα να κερδίζει με κακή απόδοση. Όμως δεν θα κλάψω κιόλας για τα διπλά στο Καραϊσκάκη επειδή δεν έπαιξα μπάλα. Γιατί πολλές φορές πήγα και έπαιξα μπάλα, αλλά μου βάλανε ένα γκολ επειδή χτύπησε να πούμε στη φτέρνα ή στον μπούτι ή στο κολομέρι του αλουνού. Και μετά είχα το γνωστό χτύπημα συμπάθειας στην πλάτη του Παοκτσί. Κρίμα ρε παιδί μου, μπράβο, καλή ήσασταν, αλλά η στόφα του πρωταθλητή, ο αρνούμε να χάσω, το μέταλλο του θρύλου και διάφορες άλλες τέτοιες, να πούμε, χαριτωμενιές. Άρα όταν παίρνω τέτοια διπλά, χωρίς μπάλα λέω, okay, θα το χαρώ, εννοείται ότι δεν καλύπτω τα προβλήματα, εννοείται ότι ασκώ κριτική, όχι όμως να μπω σε μια κατάσταση να πούμε πάλι, αντιπαράθεση, αδερφός με αδερφό. Να τι η ομάδα χθες. Να τι η ομάδα χθες. Τι γολγοθά έβγαλαν αυτά τα παιδιά. Τι γολγοθά. Παίζουν από τέλη Ιουλίου, το καταλαβαίνετε. Και η πρώτη μπάρα, ας το πούμε έτσι, το πρώτο κούτσουρο για να ξαποστάσουν μετά από μια μακρά πορεία σε ένα δάσος, να ακουμπήσουν το κορμί τους και να ξαποστάσουν. Αυτοί οι οποίοι κουράστηκαν περισσότερο από άλλους γιατί έφαγαν το λούκι, είναι τώρα η στιγμή. Άρα, χειροκρότημα
Ένα ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά, το είπα και χθες. Πριν σκεφτείτε να τους περάσετε πριονοκορδέλα επειδή είναι τεφορμέ, σκεφτείτε λίγο. Γιατί δεν έχει ανάσεις ο Βιερίνια? Επειδή γλεντοκοπάει, επειδή ξενυχτάει, επειδή δεν πάει στην προπόνηση, επειδή είναι αδιάφορος, ή μήπως επειδή τα έδωσε όλα στις μάχες του καλοκαιριού, στα ντέρμπι που προηγήθηκαν και τώρα είναι άδειος. Και εδώ που είναι άδειος θα πάω από πάνω να του πω τι κάνεις ρε, γιατί δεν παίζεις? Όχι φίλε, θα τον πιάσω από το χέρι με την ιαχή, με την κουβέντα μου εγώ στο μικρόφωνο, με την παρουσία στο γήπεδο, ο καθένας με τον τρόπο του. Και θα του πω, έλα εδώ, επειδή άδειασες από δυνάμεις, έλα μαζί μου τώρα. Τώρα θα σε πάρω εγώ να σου δείξω το δρόμο. Για να σου ανταποδώσω αυτά τα οποία εσύ μου έδωσες. Μην πάω πέρσι στο σερί ή στον τελικό. Υπήρξε χθες απορία γιατί τον έβαλε στο τέλος. Τον έβαλε στο τέλος γιατί από χθες είναι δεύτερος ξένος σε συμμετοχές ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ο πρώτος είναι μια παλιά μου, μια διαχρονική μου καψούρα, ένας άνθρωπος τον οποίο ποδοσφαιρικά τον αγάπησα όσο λίγους, και είχα και τη χαρά να του κάνω και συνέντευξη. Τότε είμαστε στο EuroPoan. Και μιλάω για τον Ντορβαλίνο Άλβες, το γνωστό σε όλους Λίνο, το κορυφαίο αριστερό μπακ που είχε ποτέ η ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω 30 κάτι συμμετοχές, ο Λίνο, δεν θυμάμαι απ' έξω τα νούμερα, ήταν δεύτερος ο Ουντέζε μέχρι χθες. Ναι, ο Ιθεάνι Ουντέζε, αυτός με τις 7 γιαγιάδες που πέθαναν ανά 6 μήνες, που όταν έφευγε στην Αφρική, όλο και κάτι συνέβαινε και μετά μάθαμε ότι είναι και γιος, λέει, ενός βασιλιά που πέθανε και ήταν και ανέλαβε και είναι βασίλειο στη ζούγκλα, παιδιά, μαγικές στιγμές. Ο Ουντέζε όποτε έφευγε, βγαίνανε οι συμπαίκτες του, τον σταυροκοπούσαν, τον αγκαλιάζανε, άντε αγόρι μου τώρα, πότε θα ξαναρθήσεις, παιδιά, μεθαύριο. Τριήμερο είναι το ρεπό, η άδεια, καλά, τριήμερο, μετά από κανένα τρίμηνο, άλλη φάτσα, άλλα ρούχα, άλλο μαλλί. Έμερες από εδώ, φίλος, θέση εδώ, παιδιά, Ουντέζε με, έλα ρε Ιφεάνη. Κι όμως ο Ιφεάνη Ουντέζε λοιπόν ήταν δεύτερος σε συμμετοχές μέχρι χθες. Είχε, αν δεν απατώμε, 29. Χθες ο Αντελίνο, ο Αντρέ, μπαίνει και γίνεται δεύτερος παίκτης. Εννοείται ότι θα περάσει και το Λίνο, ακόμα και στη φάση αυτή των ομίλων, στα μάτς που έρχονται. Δεν θυμάμαι τώρα τελείως απ' έξω νούμερα, δεν έχουν και πολύ σημασία πιστεύω. Νομίζω 31 ο Λίνο, 30 ο Βιερίνια. Άλλη είναι η είδηση χθες, ότι μπαίνει και τον βάζει εξτρέμ πλέον. Δεν ξέρω αν η παρουσία του ως μπακ στον ΠΑΟΚ τελείωσε. Πιθανόν χθες να ήταν ένα μήνυμα ότι σε ευχαριστούμε που έδωσε την ψυχή σου. Ανακηρύχθηκε πέρσι MVP στη θέση αυτή του αριστερού μπακ. Αλλά πλέον πήγαινε μπροστά να κάνεις αυτά που ξέρεις. Το ζητούσε και ο ίδιος. Το ήθελε. Με τον τρόπο του, με τη συμπεριφορά του. Επίσης φάνηκε ότι με πολύ γρήγορα εξτρέμ, μη με βάζεις τώρα στα 32 να κυνηγάω τον κάθε πιτσίρικα. Άσε με μπροστά. Άσε με να κάνω αυτό που ξέρω. Αυτό για το οποίο με έφερες στο τέλος. Και φαίνεται ότι βρήκαμε ένα κανονικό αριστερό μπακ. Δεν ξέρω αν κάποιος, ας πούμε, αλλάζει από τη χαρά του για τον Τόσκα. Δεν είδα κάτι εξωπραγματικό. Αλλά είναι ένας κανονικός αριστερός οπισθοφύλακας. Η λέξη που θα πω για τον Τόσκα είναι συνεπής. Είδαμε έναν που γνωρίζει τη δουλειά, που κάνει τη θέση. Και χθες ήταν μια χαρά. Ήταν μια χαρά. Είπα ότι έχω Σωτήρη Δασκαλάτση πίσω από την κονσόλα. Δεν είπα. Είπα ότι έχω χορηγούκλες, ηλεκτρονέτ, Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, με LG, πλυντηριάρες, τελευταία λέξη τεχνολογίας. Έρωτας οι γυναίκες. Έρωτας. Αγκαλιά. Γράφουν γράμματα στα πλυντήριά τους. Τους στέλνουν φατσούλες στο κινητό. Το έχουν στην οθόνη κλεισίματος. Στην αρχική το πλυντήριό τους. Τέτοια αγάπη για το πλυντήριο LG. Μόλις στο σπίτι της αμπή, θα τρέξει πάνω στο LG. Έχω να σας πω εγώ. Και βέβαια, για γλυκάρες, για τουρτάρες, για ψωμάρες, για τυροπιτάρες, για καφεδάρες, για τσουρεκάρες, για παγωτάρες, Άρτος Αγροπλαστία Νικολαίδης ήταν εκεί εχθές. Ο Νικολαίδης σε ένα καζίνο που βούλιαξε από κόσμο, 400 άτομα, ιαχές, χειροκροτήματα, χέρια,
είπαμε τα ωραία μας, κάναμε τα δικά μας σε μια καταπληκτική εκδήλωση. 12η τον αριθμό μας αξιώνει ο Θεός. Φέτος ήταν η 12η χρονιά που βρέθηκα εκεί. Γιατί αυτό το έχουμε ξεκινήσει και με τον 103 και με τον Αρένα και τώρα με το Λίμπερο. Και τους ευχαριστούμε για τη ζεστή φιλοξενία. Και τον Κώστα Κωνσταντινίδη και τον Γκιώση και την Πετίνα και όλους. Για τον τρόπο που μας αγκαλιάζουν και μας συμπεριφέρονται. Γεμάτη αίθουσα, εκεί να δεις που ξεχνάει ο άλλος ότι είναι σε ένα αμφιθέατρο και βγαίνει ο παίκτης και το σηκώνεται και χειροκροτούνε, φίλε. Νομίζεις ότι είσαι εκεί και θα σε ακούσει ο παίκτης που χειροκροτεί. Γιατί χειροκροτείς? Σπίτι σου όταν βλέπεις τηλεόραση χειροκροτείς? Δεν νομίζω. Εκεί όμως είναι, σε συνεπέρνει όλο αυτό. Νιώθεις ότι είσαι σε ένα πέταλο, σηκώνει. Όπως και στον Πινελίκη. Ρακάνιας! Λέω τώρα. Που ο Κάνιας φιλότιμος, καλός, χρυσός. Μία τζούφια σε κάθε μάτσα θα γίνει. Δηλαδή μια λάθος πάσα θα τη δώσει. Αν και έτρεξε και χθες, μόχθησε πάλι. Πέρα από το Ζαμπά που έβγαλε μάτια χθες και εκτόξευσε την τιμή του, θέλω να πω, να δούμε και αυτή την πλευρά. Για τον 20χρονο, ο οποίος έχει πολύ δρόμο μπροστά ακόμα, μου άρεσε πως ήταν συνεπής στα καθήκοντά του. Έτρεξε, μάρκαρε, μοίρασε, πάσαρε όσο έπρεπε. Μου άρεσε και πως μίλησε μετά, συνετός. Όλη η ομάδα, δεν είδα καμιά έπαρση, καμιά αλαζονία. Λέω λοιπόν ότι πέρα από τον Ζαμπά που είναι το πασιφανές, χθες είδαμε ακόμα μία υπέροχη εμφάνιση από τον «Δεν θα γίνω ποτέ, αφήσα σε παιδικό δωμάτιο» Κρέσπο, φάτσα Ιεραπόστολου κάπου σε μια αφρικανική χώρα. Το φαντάζομαι με ράσο δηλαδή, με αυτό το κλειστό, 100% να είναι βοηθός του Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν στα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Το φωνάζει Άγχελ και έρχεται. Είναι καθολικός, είναι από την Ισπανία. Χθες κάνει πάλι ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Και λέω, ρε Παγάσα, εσύ πού ήσουν, ας πούμε, τις προηγούμενες χρονιές? Φέτος τι έχεις πάθει, ας πούμε? Τι κάνεις πίσω, τι κάνεις? Δηλαδή δεν περνάει ούτε κάνει σκέψη, φίλε. Και αν δείτε στα κοντινά πλάνα και αυτός και ο Βαρέλα, κανένα άγχος. Καμία εφίδρωση στις μασχάλες. Το βγάζει το πράγμα αβίαστα. Έχουν αποκτήσει χημεία μεταξύ τους με κλειστά μάτια ο ένας με τον άλλον. Και βλέπουμε αυτή την μπάλα. Ρε να μην τελειώσει ρε το μένω το μάτι, να μην τελειώσει. Να κοιτάμε το ρολόι, δώσε μου λίγο ακόμα. Και τι γουστάρω εγώ, τι έχει περάσει η Αλεπού με το σκούφο. Η Αλεπού και ο Σκούφος. Υπήρχε σύρια στην ελληνική τηλεόραση με τον Κωνσταντίνο που λέγονταν η Αλεπού και ο Μπούφος. Εδώ είναι η Αλεπού και ο Σκούφος. Μόλις βλέπω Σκούφο και το κασκόλ της μάνας με τις άγκερες με τα σκοινιά μέσα να μου τα ναυτικά, δεν υπάρχει περίπτωση. Σου βγάζουμε το καπέλο, μάστορα. Το διαχειρίστηκες όλο αυτό με άριστο τρόπο. Με άριστο. Και όσοι λέγαν λογάκια μέσα σε αυτές τις μέρες, οκ, okay, είπαμε, τους χωρίζουμε σε κατηγορίες. Κέρδισα μέσα έξω τη Χάρτινη και το Γαύρο. Κοίταξα να κάνω όσο το δυνατόν μικρότερη ζημιά στο μάτς με την Τζέλσι, που όλη τη βδομάδα την έλεγα Λάτσιο, γιατί θα τη βρούμε τη Λάτσιο στο δρόμο για τους 16, εκεί πιστεύω θα ανταμώσουμε. Και πήγαμε τώρα και κάναμε αυτό. Πάρα πολύ κρίσιμο το χθεσινό μάτς. Πάρα πολύ, γιατί αν πήγαινε στους 6 αυτή η ρημάδα η ομάδα, μετά γεια σας. Παρεπιπτόντως, η Βίντι τη δυσκόλεψε την Λάτσιο. Μόλις 1-0, παιδιά. Αλλά κάποια στιγμή γυρίζουν και λένε, παιδιά, παίζουμε με την Τζέλσι. Μόλις 1-0. Μες στο Λονδίνο. Μόλις 1-0. Να είχα χίλια μάτια. Τριήμερο στις θερμές κληρώνουμε σήμερα. Να πάτε να κάνετε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Να μπείτε εκεί σε ζεστά νερά. Να γίνουν όλα τσιμεντοκολόνες. Να φύγουν από πάνω σας όλα τα άγχη, όλες οι αγωνίες. Όλα, όλα. Πάω, ξευχαριστούμε. Βάλε αγόρι μου το συνθηματάκι. Βάλε το αγοράκι μου. Βάλε το έτσι να παίζει για να γουστάρουμε. Βάλε το να γουστάρουμε.
Να στείλουμε χαιρετίσματα. Θέλουμε. Στην Μελίνα. Με πολύ αγάπη. Μπήκε στην παρέα μας και θα μείνει για χρόνια το Παουτσάκι. Στέλνει τα χαιρετίσματα ο Γιώργος. Χωρίς επίθετο. Ξέρει αυτή. Γεια σου Μελίνα. Μελίνα, ωραίο όνομα φίλε. Έχει γλυκά από μόνο του το όνομα. Το Μελίνα. Δεν έχει. Ε. Μπορεί μια Μελίνα να είναι άσχημη. Ε. Ω Παναγία μου. Ω Παναγία μου. Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο. Γεια σου Γιάννη μου. Το κορυφαίο μπακ ήταν ο Ιωσιφίδης. Ναι, μιλάμε τώρα, πας πίσω, εμείς δεν τα προλάβαμε αυτά τώρα. Ιωσιφίδη δεν προλάβαμε, εμείς οι μικροί. Εντάξει Γιάννη μου, ναι, οκ. Το κορυφαίο ξένο, άντε βάζω την, αυτή την παράμετρο. Εννοείται, έχεις δίκιο, καλά κάνεις και μου το λες. Καλά κάνεις και μου το λες. Όσο για τον κύριο μέσα εισαγωγικά Μαμουζέλο που έγραψε λογάκια χθες, θα πάει στο δικαστήριο όποιος από εδώ και πέρα πιάνει τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Μήλο Κωνσταντινουπολιτών στο στοματάκι του για να κερδίσει τη συμπάθεια από τα αφεντικά του, για να κάνει το κομμάτι του στους κάτω, για να νιώσει ότι μεγαλώνει ίσως το πουλάκι του παραπάνω από όσο είναι. Θα πηγαίνει στα δικαστήρια έτσι απλά. Δεν θα πέφτει τίποτα κάτω πλέον. Ειδικά από αυτούς που τους πληρώσαμε για πάρα πολλά χρόνια. Για να βγαίνουν και να είναι αυτό που βλέπαμε τόσα χρόνια. Ένα άοσμο, άχρωμο πράγμα. Μια διεκπεραίωση. Ένα μηδέν. Όχι ένα μηδέν σκορ, αυτός ένα μηδέν. Να βγαίνουν και να λένε λόγια. Έτσι. Σου λέει εντάξει μωρέ, αυτή εκεί πέρα πάνω. Θα πας στα δικαστήρια για αυτά που είπες χθες. Για τον Μπάου και τον Σαββίδη, αυτά που έγραψες στο ποστάρισμά σου. Αν είσαι όντως εσύ, που εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι, θα πας λοιπόν και θα απολογηθείς. Και θέλω να σε δω και σένα, όπως αυτοί οι διάφοροι που βγαίνουν κατά καιρούς στα δελτία, να ζητάς συγγνώμη ταπεινά για συγχώρεση. Για να μην σου πάρει ο ΠΑΟΚ τα 100 ή τα 200 χιλιάρικα να τα δώσει σε κάποιο ίδρυμα, σε κάποια παιδάκια, σε κάποια φιλανθρωπία. Αυτό έτσι, για να μην χαλάσουμε τη ζαχαράνια μας, κρίμα είναι, σήμερα έχουμε ωραία διάθεση. Ζουμουσού λέμε. Ζήστε τις μεγάλες στιγμές. Υπάρχει κάποια που εχθές είχε γενέθλια, υπάρχει κάποια που έχει φύγει και τέτοιες μέρες θα έλεγε αυτό. Ωραία, παιδί μου, ειλικρινά, εγώ πραγματικά είδα να πάω και αυτό που ονειρεύομαι να δω, ρε Κώστα. Δηλαδή το πραγματικό δικό μου πάω και να αυτός ο πάω. Αυτό θα έλεγε τουλάρα μας. Χθες τα παιδιά στο μάτς με την Πάτε έπαιξαν και για τα παιδιά τα 6. Έπαιξαν και για τα Ετόπουλα. Έπαιξαν και για αυτά τα παιδιά. Έπαιξαν και για αυτά τα παιδιά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα κληρώνουμε τριήμερο στις θερμές. Άμα θέλετε μετά, αν προλάβουμε, θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση. Τη γιαγιά λέω επειδή ξέρω ότι μου τη ζητάτε. Θα τη βάλουμε σε επανάληψη. Σήμερα υπάρχει όμως μεγάλη διάθεση από τον κόσμο να μιλήσει. Να μην σας φάω ένα 25 λεπτό έτσι. Θα τη βάλουμε. Πιθανό να την ανεβάσουμε και, και στο zoomusu.gr, αλλά και στον τοίχο μας, εκεί στον αθλητήριο. Αυτά. Ζήστε τις στιγμές. Μία μικρή στιγμή, σημειολογική και ενδεικτική του τι χαρακτήρας είναι ο Αντρέ Βιερίνια. 2 η ώρα τα ξημερώματα, γυρίζει η αποστολή στο ξενοδοχείο της. Παρεπτόντως θα... και σήμερα θα προπονηθεί εκεί η ομάδα. Άρα είναι ψιλοχλωμό να είναι ο Άρντα και την Κυριακή. Ο Άρντα έχει μείνει εδώ. Γυρίζει η ομάδα αύριο με μία προπόνηση, θα παίξει την Κυριακή. Δεν ξέρω, επειδή με ρώτησε κάποιος. Γεια σου Παναγιώτη. Δεν ξέρω. Ο Άρντα εκτείει τώρα την ποινή του. Κατάλαβε, είδε, αν έχει εγωισμό, γιατί να μην είμαι μέσα σε αυτό που έγινε χθες. Θα μπει, θα σκύψει το κεφάλι εδώ τον Τζαμπά. Και ο Τζαμπά έφεγε πάγκο μπόλικο. Έσκυψε το κεφάλι, έπαιξε. Τον είδε στον Μπίσεσβαρ. Ρε κουφάλα, δέντρου, μπάλα. Κάνε εκεί το χατήρι και πήγαινε στο γάμα. Αυτά είναι γκολ από Mickey Mouse. Είναι γκολ από τον Μπλεκ και από το αγόρι. Τέτοια έβαζε ο Ρόιτζ Ρόβερς, τέτοια έβαζε ο Λέσλι Τόμσον. Τέτοια γκολ έβαζε ο Καστέλ. Έβαλε και ο Παστέλ βέβαια. Είδατε το μεγάλο φόρ πως βάζει το κεφάλι του. Ο Άλεκ Παστέλ. Τι πάει να πει, τι δεν ήρθε η μπάλα στο κεφάλι μου, θα πάω εγώ εκεί που πρέπει να είναι το σώμα. Δεν ήρθε η μπάλα στο δικό μου σώμα, θα βάλω το δικό μου σωματάκι εκεί που πρέπει. Γέρνει το κορμί του,
να γεράσει η κοτσίδα σου, να γίνει σαν τη Παναγιωταρέα το κεφάλι. Να έχει άσπρες λωρίδες, να μην φύγεις ποτέ. Να ασπρίσουν τα μαλλιά σου σαν του Καρβέλα. Και να κάνεις το πιάνο να παίζει για το βάζ-βάζ ο Παρασκευάς. Δεν φεύγεις από εδώ. Και καλά τα λέει η, η Πρίγαινα. Παράδεισος, εδώ, ζήστε το όλο αυτό. Ζήστε τη στιγμή, αύριο μπορεί να χάσουμε. Αύριο μπορεί να έχει μια κακή εμφάνιση. Σήμερα ζήστε αυτό, καταλάβετε το αυτό. Είναι πολύ σημαντικό στη ζωή, οτιδήποτε ζήστο. Κατάλαβε ότι τώρα γίνεται κάτι ωραίο. Μην αφήνεις αλητηριαστείς. Και χθες, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να μην σας άρεσαν. Αλλά είναι η λεπτομέρεια. Μην προσπερνάτε όλα τα ωραία για να πάτε σε αυτό το οποίο είναι αρνητικό. Αφήστε κάποιους που, έχουν έτσι αναπνέουν. Αυτό θέλουν. Και τέλος πριν πάω στο διάλειμμα, να πω ότι πρέπει τελικά να παίξει το Καραϊσκάκης, έστω και με αντίπαλη φανέλα για να σε καλέσω στην Εθνική. Ξεστραβώθηκε ο Σκίμπε και κάλεσε τον Μπασχαλάκη, τον κορυφαίο Ελλάδα τερματοφύλακα. Τον κάλεσε επιτέλους στην Εθνική. Άξια κέρδισε στη θέση σου. Αυτό έχω να πω. Άξια. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Αφιερωμένο στη χθεσινή εμφάνιση, με πολύ αγάπη. Απαγορεύεται σε εμάς τους διαβητικούς να ακούμε γλυκερία, αλλά τι να κάνουμε. Με την ίδια λογική δεν πρέπει να λέμε το όνομα του γλυκού, που δεν το λέμε πλέον δηλαδή, αλλά... Εσένα ναι να βλέπω, εσένα ναι, έτσι τα τριγωνάκια αυτά, φίλε. Τα πιο ωραία τρίγωνα μετά από τα τρίγωνα πανοράματος. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Σήμερα θα δώσω το τριήμερο μόνο μέσα από τα τηλέφωνα. Αφήστε τα μηνύματα. Σήμερα τριήμερο στις Θερμές, δύο διανυκτερεύσεις στο Λουτράκι Αριδέας, μόνο μέσα από τα τηλέφωνά σας, τα σταθερά. Εντάξει. Έτσι, για εσάς που δεν μπορείτε ούτε το μήνυμα. Χαίρομαι που σας άρεσε αυτό που κάναμε στο Ρίτζεσι, θα το ξανακάνουμε. Πάμε γιατί περιμένουν 5 γραμμές, άστο να παίζει χαλάκι αγόρι μου. Άσε την γλυκερία στη φωνάρα, φίλε. Φωνάρα, φίλε, η γλυκερία. Ειδικά άμα πιάσει Μυρνέικα και τέτοια, το τσάκισμα στη φωνή της λίγες το έχουν. Πάμε, και είναι και χαρά Θεού, φίλε. Happiness of God. Καλημέρα σας. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί, good the boy. Κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια για την ΚΑΠΑ 19. Α, δεν σε κατάλαβα. Γιώργος είσαι. Ναι. Θα το πληρώσει αυτό, να ξέρεις. Καλά, καλά. Όχι, 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 να μου το πληρώ. Δηλαδή, έχεις κάνει κάτι γυναικείες φωνές, κάτι άλλες. Τώρα δεν σε κατάλαβα. Γιώργο. Είμαι λίγο κρυωμένος. Όχι, το. Να σκεπάζεσαι. Ναι. Να δώσουμε καταρχήν, επαναλαμβάνω, την ΚΑΠΑ 19. Που πέρασε και αφήγε από την Κύπρο. Εύρω, την Κύπρο. Με 2-1. Και να δώσουμε και συγχαρητήρια τα παλικάρια μου, τα οποία μας δώσαν τόσο μεγάλη χαρά. Ένας αγώνας πόσα λεπτά διαρκεί, ρε Κώστα, για πες μου. Εξαρτάται. Πέρα. Όταν παίζουμε άσχημα διαρκεί 587 κάθε ημίχρονο. Όταν παίζουμε καλά έτσι, διαρκεί, ναι, το κάθε ημίχρονο 9 λεπτά. Μιλάμε σοβαρά, πόσα λεπτά διαρκεί. Τόσο όπως όσο. 90. Γιατί ο άλλος γύρισε ο οικονόμο και λέει έρευνε να διακρίνει ο αγώνας 70 λεπτά. Ο οικονόμου. Ναι. Της ΑΕΚ. Στο Sky, ο παρουσιαστής. Α, γιατί μέχρι το 70 κέρδισε τη Μίλαν. Α, ναι, ναι. Γελάς. Κάτσε λίγο να γαργαλίσω το μασχάλι μου. Λοιπόν, και κάτι άλλο το οποίο δεν το είπες. Δεν το είπα. Πες, θα σου πω στα ίσια αν το έχω σημειώσει ή όχι. Ναι. 14η θέση, το έχω σημειώσει. Σωστός? Σε πρόλαβα? Ναι, με την, για την Ελλάδα. Κάναμε χθες, ναι. Ανέβηκε το χρηματιστήριο. Ναι, μάλιστα. Το πιασε αυτό μέχρι την Τετάρτη, πάντως στο χρηματιστήριο. Μέχρι το... Στις 9 το βράδυ, πάντως στο χρηματιστήριο. Πάντως. Που κέρδισε ο ΠΑΟΚ χθες, κατευθείαν. Ανέβηκε το χρηματιστήριο. Πάρα πολύ ωραία. Μεγάλη νίκη, μεγάλη νίκη. Μεγάλη. Μπράβο τα παιδιά, καλά τα είπες. Με πολύ ωραία μπάλα. Και ήθελα να μας πεις στο τέλος, ο Μαμπουζέλος τι είπε. Γιατί μου χαλάς το κέφι μου, Γιωργάκη μου, τα είπαμε τόσο όμορφα, πάω στην επόμενη γραμμή. Καλά, 4-16, ευχαριστώ. Φιλιά, yeah. Φιλιά, με τα τηλέφωνα σήμερα μόνο. Με τα τηλέφωνα, γιατί το μήνυμα έχει... Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλό στο στράτο.
Λοιπόν, αυτός ο μαμουζέλος θα γίνει βουβουζέλος και μάλιστα βουλωμένος. Δεν θα μπορεί να μιλήσει μετά το εξώδικο. Αρνούμε να αναπαράγω. Έξε. Όχι, μην αναπαράγεις. Αρνούμε. Απαντάω εγώ στο φιλοκράτη. Θα γίνει βουβουζέλος. Το λέω επειδή μου έστειλε η σταματία, μου έστειλε μήνυμα. Τι είπε ο μαμουζέλος. Αρνούμε. Εγώ αρνούμε. Θα γίνει βουβουζέλος και μάλιστα βουλωμένος. Δεν θα ακούγεται το. Ακριβώς. Η κρατικοδίαιτη. Οι τόσα χρόνια οι μοσχοταϊσμένοι που κάναν μαγουλάκια από την ΕΡΤ. Τζάμπα, το δίνουμε χρόνο, ρε. Οκ, okay, πάμε παρακάτω. Χρόνο. Πάμε στα δικά μας τα ωραία. Λοιπόν, να χαρούμε τη βραδιά τη χρυσή. 5-5-3 θα με βάλει στην κλήρωση για το τριήμερο. Αλλά άμα κερδίσω, θα το δώσω στο δεξιό μπακ της Μπάτε. Της Μπάτε να σκυλή. Πάει να ηρεμήσει από τις σακούλες και τους εμετούς. Τι ταλαιπωρία. Για το μεταξύ, τα δεξιά τον έβαλε το Σαμπά. Ή τα αριστερά, τα ίδια έκανε, έτσι. Ήταν. Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε. Τρία σχόλια σε τσάτ χτες, τα οποία ήταν όλα τα λεφτά. Ναι. Το ένα είναι για τον Ολυμπιακό. Γράφει ο άλλος, τα παιχνίδια λέει τελειώνουν στο 70, στο 90, μπερδεύτηκα λέει με το μάτι του Ολυμπιακού. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο είναι, νιώθει πολύ άσχημα λέει το εξιμπάκ της Μπάτε, τρία τζάμπα γκολ. Σωστό. Τρία τζαμπά. Ωραίος επίσης. Λοιπόν, και το τρίτο είναι, νομίζω λέει, μισό λεπτό να σου πω γιατί το έχω γράψει, μεγάλο αυτό. Λέει, νομίζω ότι αν ο Πασχαλάκης λέει φύγει, αυτό κάπου στο 70, αν ο Πασχαλάκης λέει φύγει από το γήπεδο, δεν θα το πάρει λέει πρέφα κανένας. Ούτε καν τον πλησιάζουν λέει στην περιοχή. Άσε που είναι ικανός να πει ο Σκύπε ότι πήγα να το δώσω συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν. Και γι' αυτό δεν τον κάλεσα. Πρόσεξε Κώστα, ο Πασχαλάκης πήγε στην Εθνική. Κακός κράζει το Σκύπ, έτσι. Ο άνθρωπος περίμενε ένα χρονικό διάστημα. Να τον δεις το Καραϊσκάκης. Όχι. Να δουλέψει λίγο τα δικαστήρια, φίλε, γιατί ήταν πολύ αδύναμος. Ναι, είχε φάει αρκετά γκολ στις αίθουσες. 6 γκολ σε 2 παιχνίδια από δικαστήρια. Δεν δικαιολογείται για μένα. Παίξε λίγο. Θα παίξει μεγάλο ντέρμπι με το δικαστή Dredd. Μεγάλο ντέρμπι. Το οποίο ο δημιουργός πέθανε κιόλας, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζει. Όχι σαν την άλλη φορά αβαβά που μα έλεγε. Γιατί την άλλη φορά τον θάψαμε τον ACDC, τον κιθαρίστα. Εντάξει, αγοράκι μου. Πριν από 2 μέρες. Και ένα τελευταίο να πω. Ναι. Ο Ζαμπά ήταν εξαιρετικός. Ο Τόσκα μπορεί να μην είναι ο καθαρός αριστερός μπακ, αλλά βρήκαμε έναν. Γιατί, ένα καθαρός αριστερός. Αυτή είναι η θέση του. Δεν είναι. Φαίνεται, Κωστή, ότι δεν είναι ο παίχτης το κλασικό fullback που λέμε. Είναι λίγο πιο αμυντικογενής, αλλά είναι. Α, όχι, άλλο, πρόσεξε. Άλλο fullback. Δεν είπαμε ότι είναι fullback. Είναι ένα κανονικό αριστερό back, φίλε. Συνεπείς στη θέση του, ναι, δεν είναι. Λίνο δεν είναι, εννοείται. Για το στυλ παιχνιδιού του ΠΑΟΚ, τα fullback ταιριάζουν περισσότερο για να δίνουν την υπεραριθμία. Εύχομαι όμως να τον κρατήσουν, να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις, διότι θα αποτελέσει πασπαρτού για την άμυνα και να ξέρεις θα είναι ο επόμενος αντικρέσπος στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Κρέσπο είναι 31 στα 32 και ο Τόσκα είναι 26-27. Σωστό. Έχει παίξει πολλές φορές στόπερ. Ίδια θέση, ναι. Ίδια σωματοδομία έχουνε. Ίδια ταχύτητα και ο Τόσκα είναι και λίγο πιο γρήγορος, πράγμα που είναι πολύ καλό. Και ένα τελευταίο να πω, θέλω το Βιερίνια, φίλε, να γίνει ο Γκίγκς του ΠΑΟΚ, να παίζει μέχρι τα 39. Αγόρι μου. Και να μπαίνει μέσα και να του λέει ο προπονητής, απλά πήγαινε παίξει όπου θέλεις, ρε φίλε, και καθάρισε το μάτς μόνος. Φιλιά, αυτό. Γεια σου Στράτε. Χαιρετώ. Να σε καλά, πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Ντομπρογιούτρο, αδέρφια. Ντομπρογιούτρο, ζεύει μου, βέλη και τρελούτκε. Ντομπρογιούτρο, ζού μου, σου λέμε και κάθε πίκρα και με την κάψαμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά που δώσανε τόσο μεγάλη χαρά στα αδέρφια μας στον ουρανό που φτερουγίζουμε απίστευτα τρελά και τα έχουν κάνει επάνω Τατιάνα. Όλα. Λοιπόν, όλα. Τι να πει κανείς για αυτή την ομάδα που... Όλοι έχουν λυσάξει κουρασμένοι το ένα το άλλο και χθες αποδεικνύει τελικά ότι δεν είναι κουρασμένοι. Μια ομάδα η οποία ζωγραφίζει μες στο γήπεδο και όσοι προσπαθούν να αλλοιώσουν αυτή την απόδοση και να μειώσουν την άλλη ομάδα, την Πάντε Μπορίσοφ, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος, όπως έχει. Καλά, σήμερα αυτό, σήμερα το παραμυθάκι, το μύθευμα λέει αυτό. Τώρα με το χωρί... Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ξίδι, εμένα... μεγάλες δεξαμενές, Γκόραν, μεγάλες, με βατήρα. Έτσι. Μου αρέσει που φορούσαν κίτρινα, εντάξει, και μου αρέσει να παίζω με τα κίτρινα και μην πάει το μυαλό σας αλλού, γιατί δεν συμιλάω που έπαιξε με κίτρινα στην Τούμπα. Ήμουν σίγουρος ότι εννοούσες. Μ' αρέσει και εμένα ο τρόπος που σκέφτεσαι.
Λοιπόν, έτσι, από εκεί και πέρα ανοίγουμε μεγάλη όρεξη σε αυτούς τους κάτω για να ψάχνονται με την κακή έννοια, γιατί σου λέει αυτούς δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε αλλιώς. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Απ' τη μία εμείς ευχαριστιόμαστε, απ' την άλλη τους ανοίγουμε τα ματάκια και λένε τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει. Αρχίζουμε και δημιουργούμε άλλα προβλήματα, ξέρεις, πρέπει να ψαχνόμαστε. Τι ωραίο που είναι όλο αυτό, πώς γουστάρω. Αλλά το γουστάρω που δεν μας γουστάρουν. Πώς γουστάρω, πώς μ' αρέσει, πώς μ' αρέσει, πώς μ' αρέσει αυτός ο τρόπος. Αυτό. Ω, Παναγία μου. Να πω μια λέξη που ίσως στενοχωρήσω κάποιους, Απόλλων Κυριακή. Μην το ξεχνάμε γιατί δεν είπαμε τίποτα. Έτσι, ας πούμε ότι πρέπει να το... Συνεχίζουμε κανονικά. Αδέρφια, έτσι, μην ξεχνάτε, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και το μπάσκετ, φυσικά, είναι και το βόλεϊ που έχουν κάνει, είναι και το χάντμπολ. Τρομερές μεταγραφές στο βόλεϊ, πολύ μεγάλες, στο μπάσκετ, ωραίο ξεκίνημα, όλα, όλα, φυσικά, εννοείται. Είναι κρίμα να βλέπεις ένα παλατάκι με 10 άτομα. Είναι κρίμα. Ναι. Ας το δώσουμε την πρέπουσα σημασία και στο βόλεϊ και όσο στο μπάσκετ. Όσο μπορεί ο καθένας. Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί κανονικά. Όσο μπορεί ο καθένας. Βάλεμε στην κλήρωση 9-15 και το δίνεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να πάω, έχω υποχρεώσεις, αλλά αν κερδίσω το δίνεις πολύτεκνο ή άνεργο. Γεια σου Αποστόλη, φιλιά, γεια σου Γκόραν. Φιλιά σε όλους. Να σε καλά. Ενωμένη, αδέρφια. Μόνο φίλε. Μόνο ενωμένη. Μόνο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ελά, Ρεγουστή, καλημέρα. Θα πρέπει τώρα, μισό δευτερόλεπτο Στέλιο μου, θα πρέπει να έχει πολύ κόσμο με τον Απόλλωνα την Κυριακή. Μην είναι άδειο το γήπεδο. Δεν πάμε μόνο στα ντέρμπι. Δεν πάμε μόνο με την Τζέλσι και τη Λάτσιο, που λέω εγώ. Την Κυριακή πρέπει να έχει πολύ κόσμο. Να πάμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την υπερπροσπάθεια αυτής της αλυσίδας δύσκολων αγώνων. Να είμαστε εκεί. Είναι και ένα χαλαρό, όμορφο μάτς. Πιστεύω χωρίς άγχος να το καθαρίσουμε. Με προσοχή, χωρίς να υποτιμούμε κανέναν, γιατί ο Απόλλωνας άρθει να στήσει το πούλμαν. Πάρτε τα παιδάκια σας. Πάρτε το εγγονάκι σας, ανηφορήστε στον ιερό αυτό λόφο, γιατί για λίγο ακόμα θα υπάρχει αυτό το γήπεδο. Είναι οι τελευταίες στιγμές που ζούμε αυτή την τούμπα όπως είναι. Το καλοκαίρι και μετά, γεια σας. Μπουλντόζες και κλαίμε πάνω από τα ερείπια, μαζεύουμε τα χαλίκια. Έλα, Στελάρα μου, πες μου. Έλα, Ρεκουστή, και εγώ θα συνεχίσω. Έτσι θα τελείω, θα ξεκινήσω την Κυριακή όλη στην τούμπα. Εμείς δεν υπολογίζουμε ότι χιλιόμετρα και είναι το παιχνίδι θεωρητικά εύκολο και μικρή ομάδα. Να δείξουμε σε όλα τα συναϊκά κατεστημένα ότι και με μικρές ομάδες έχουμε πάνω από 25.000 κόσμο, που αυτοί που θα τα μάσουν στην Ευρώπη αυτά τα νούμερα. Συγχαρητήρια στην ομάδα, συγχαρητήρια στο Λουτσέσκου. Τι θα βγουν να πούν τώρα τα γελάδια, πότε θα παίξουν μεταγραφές, πότε θα παίξει μπάλα η ομάδα. Να πάνε να μοιράσουν τα κολλήρια κάτω, μπας και φτιάξουνε. Τι να πω ρε φίλε. Δηλαδή ο άνθρωπος απέδειξε ότι η λέξη ομάδα είναι, ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα. Ο Πάγκος είναι το καλύτερο φάρμακο. Μπράβο ρε Ζαμπά που κατάλαβες το λάθος, γιατί όταν τον έκανε μια φορά αλλαγή μανούρια, σε θυμάσαι. Σκύβεις το κεφάλι, δουλεύεις, ζητάς συγγνώμη. Τον έπιασε, έτσι, τον μίλησε, είδες το Ζαμπά εχθές τα αποτελέσματα. Ξέρει, η Αλεπού με το σκούφο, ξέρει. Ο Αλεπέσκου το ξέρει το πράγμα. Ε. Αφήστε το να δουλέψει. Αναγνωρίστε του ότι έχει κάνει πράγματα. Ναι, και τα λάθη του θα τα λέμε. Τα ξέρει και ο ίδιος. Και κανείς πάνω από την ομάδα, φίλε. Κανένας, φίλε. Το κατάλαβε. Και ο Άρντα. Ξέρετε αν συμπαθούμε τον Άρντα. Ξέρετε αν τον γουστάρουμε ή όχι το ταλέντο του. Όχι, φίλε. Όλοι κάτω τα 4 γράμματα. Όλοι. Όλοι. Έσκασε, ρε φίλε, με τον πίσω σβάρα. Να μην πάει μέσα, ρε. Τι κολάρα θα ήταν. Ήταν η κολάρα της αγωνιστικής. Τι κολάρα θα ήταν. Όλο το Europa League, δηλαδή όλο το στήσιμο που έχει κάνει. Ωχ, αγόρι μου. Δεν υπάρχει. Καταρχήν βάλεμε στην κλήρωση 20 να μην ξεχάσω 283. Έγινε, Στελάρα μου. Έτσι, άντε, είναι και άλλοι φίλοι, τα λέμε. Ένα ΠΑΟΚ, 92 λεπτά, ένα φάουλ, μου γράφει ο Χρήστος από τον Όβρο και πολύ σωστά. Στο είπα χθες στον αέρα όταν με πήρες, πως θα δεις έναν άλλον ΠΑΟΚ, όντως τη βόλτα που κάναμε στο pre-game. Ο Καβούριας αγόρασε στη Χάρτινη το παλιό λεωφορείο της Ντόρτμουντ μεταχειρισμένο και το κάναν πρωτοσέλιδο. Τι γίνεται, ρε. Πάμε, καλημέρα, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ! Ρίχτα! Κάερε στα περμητίδουλα βερντάσκε στο πλικατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς κάθε πρωί?
Ζούμου σου λένε και κάθε πίκρα καίμε. Αγόρι μου. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Μερικές ερωτήσεις μπορώ να σου κάνω, Κωστάκη. Θέλεις και απαντήσεις, είναι όπως τα δημοτικά τραγούδια, άστοχα ερωτήματα. Θα με απαντάς, εγώ θα βεβαίως κάνω ερώτηση. Έτοιμος. Και δεν απαντά. Πάμε. Η Βασιλεία τι χρώμα φανέλες φορούσε? Κόκκινα. Μπλε. Μοβ. Η Μπεφίκα. Κόκκινα. Η Σπαρτάκ. Η Σπαρτάκ κόκκινα πάλι. Το τηγάνι. Το τηγάνι κόκκινα. Πάμε αλλιώς τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, η χθεσινή ομάδα τι χρώματα φορούσε? Εκεί του είναι. Σύμπτωση. Η Τρίπολη τι χρώματα φορούσε? Εκεί του είναι. Η Χάρτινη του 2014. Χάρτινη, άσπρα τα ρούχα της. Και συνέρθε με αγωνιστική τι θα φοράνε? Εκεί είναι το μυαλό σου, ε. Εκεί είναι. Εκεί είναι το μυαλό σου, αγόρι μου. Λοιπόν, αυτός ο ΠΑΟΚ μεγάλες ζημιές κάνει, Κωστή. Μεγάλες. Στεναχωρεί πολύ κόσμο, να ξέρεις. Άμα το 3-0 ότι οι μισοί φύγαν από το μαγαζί, πήγαν να κοιμηθούνε. Κρίμας. Καλά ΠΑΟΚ, κύριες είναι αυτοί. Εμείς καθίσαμε εγώ κατά τη φυσιοθεραπεία σήμερα γιατί δεν είχε κιάστηκα. Λέω, άιτε ρε ΠΑΟΚ. Αυτοί που φύγανε στο 0-3 στο 17, μάλλον δεν ήταν, φίλε. Από το να ξημερώσω με το Λίμπερο εκεί πέρα είχαν τη ζούγκλα, πώς τους λένε αυτούς, δεν ξέρω, πρώτη φορά τους άκουσα. Πολύ ωραία πλάκα έχουνε. Φυσικά, λοιπόν, φίλε, φυσικά. Τι ήθελα να ρωτήσω τώρα. Λοιπόν, να φύγει ο Λουτσέσκου. Να πάει πού, διακοπές? Αφού έχει κόλλημα με τον Μπέλκα και δεν βάζει τον Ζάμπα. Δεν βάζει τον Ουάντρα. Ρε τι γίνεται. Έχει κόλλημα με ορισμένους παίκτες. Αποδείχθηκε ότι ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αφήστε το να δουλέψει τον άνθρωπο. Έχει 28 στα 30, ρε. Έχει 5 στα 5 στο ελληνικό πρωτάθλημα, ρε. Έχει κάνει την ομάδα, τη διαχειρίστηκε άριστα. Αφήστε το να δουλέψει λίγο. Είναι να τρελαθούμε, να ακούς τώρα τον άλλο να βγαίνει σε άλλο ραδιόφωνο και να λέει αυτή την κουβέντα που σου είπα. Ο Λουτσέσκο έχει κόλλημα, λέει, βάζει τον Μπέλκα, λέει, που είναι κουρασμένος. Κουρασμένος. Υπάρχει δύο τρόποι να το εξηγήσεις. Άλλο κουρασμένος σωματικά και άλλο πνευματικά. Το να αποκλείσεις, να παίξεις Βασιλεία, Μπεφίκα, Σπαρτάκ, Τσέσλι, ποιον άλλο να μην ξεχάσω και κανέναν. Λοιπόν, να παίξεις δύο ντέρμπι, να παίξεις το Γεντικουλέ, να παίξεις με την Τρίπολη. Ο τέτοιο πρόγραμμα να βγάλεις, να παίξεις το Τηγάνι, να έχεις τόσα ντέρμπι. Δηλαδή ρε παιδιά, για όνομα του Θεού έλεος. Από το Χολωμό τα ξύλα παραγγείλανε πέρα. Στη Λευκολοσία να κάνουν τα δοκάρια τους να διορθώσουνε. Γεια σου Παύλε! Γεια σου Συντριβανίσιε! Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Τα πες όλα, αγόρι μου, τα πες όλα. Τα πες όλα. Μαέστρο, σου λουμουντρούχουμ καραπιπερίμ, διαλυματούμε και επιστρεφώ. Α, πώς το βλέπεις, αδερφέ. Πάμε, σε διαλυματάκι. Άσε να παίζει από κάτω, The Sweetness. Έτσι. Δεν λέγαμε και μπαλίτσα να παίξουμε. Και όταν στρως πού να μπουνε και οι καινούργοι. Πού να μπει και ο Βέρμπλουμ να παίξει. Πού να μπουνε και άλλοι. Πού να μπει και ο Ακπόμ που θυμηθείτε το. Το έχει αυτός. Το έχει φίλε αυτός. Άρτη και αυτός με τη σειρά του. Ρε Πέλκα, έτσι κουρασμένος βάζεις τέτοια. Θυμάστε που λέγαμε. Χάνεις τα εύκολα και βάζεις κάτι δύσκολα. Αυτό χθες θέλει τέχνη να το κάνεις. Με τη μία να το κάνεις φαλτσαριστά, να πάει έτσι, χωρίς κοντρόλ. Αυτά. Και όποιος πρόσεξε τη λεπτομέρεια, σκοράρει και φυλάει το μαύρο περιβραχιόνιο. Δεν το είδα γραμμένο πουθενά, γιατί ήταν μόνο μία στιγμή. Αυτός νιώθει, αυτός ξέρει. Ζούμου σου λέμε. Χορηγή πρώτης ώρας, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με LG πλυντηριάρες. Θέλεις να λερώνεις επίτηδες τα ρούχα σου για να τα βάζεις και να κάθεσαι να βλέπεις γύρω γύρω στο πλυντήριο της LG τα ρουχαλάκια να γυρνάνε. Έρωτας και πάθος για τις γυναίκες. Άντρα μου, δεν θέλω μονόπετρο στην επέτειο, θέλω να μου πάρεις ένα πλυντήριο. Και πώς θα το φοράς, λέω εγώ τώρα. Και βέβαια, τουρτάρες, σοκολατάρες. Πετάγεται και ο Σπύρος εδώ μέσα. Που δεν την πετυχαίνει ούτε με το καλάμι την νότα, δεν πειράζει. Καραολί και Δημητρίου και στα δύο καταστήματα, εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε. Και κεράσματα και υπέροχα και τουρτάρες για τα παιδιά σας. Πάμε διαλυματούπεν και επιστρέφω. Μου δίνετε όνομα και τρία τελευταία ψηφία για να σας στείλω στις θερμές. Να πάτε να μπείτε στην υγρασία.
Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Άρα πάω. Κέρασε πόνο, κέρασε πόνο, κέρασε. Σήμερα μέχρι το 70 λέει κερδίζαμε, λέει ο Ολυμπιακός. Βέβαια. Μέχρι το 70. Έτσι είναι. Μετά τσιγκλιπιπί, αλλά δεν πειράζει. Μέχρι το 70. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Το γνωστό. Τι όργανο παίζει στο συγκρότημα. Πλατανόφυλλο. Ξερό πλατανί όμως. Ξερό πλατάνι. Από τα πιο εύκολα να σκαρφαλώσεις μαζί με τη σικιά. Δηλαδή, ανεβαίνεις εύκολα στο πλατάνι και σικιά. Λίγο δύσκολο το έλατο, δεν αντέχει. Για εμάς που είμαστε κάπως τροφαντοί. Έρχομαι στις γραμμούλες, λίγο να βγάλουμε λίγο ταλκά, λίγο μεράκι. Τι ωραία, έτσι μπορεί να παίζεις πάντα. Αγάπη μου γλυκιά, σε ευχαριστώ που μου παίρνεις το μυαλό από τις στεναχώριες. Αγάπη μου πάω. Συγχώρεσέ με που καμιά φορά είμαι σκληρός μαζί σου, που σε μαλώνω. Το κάνω επειδή σε αγαπάω όταν βλέπεις ότι κάνεις λάθη. Έτσι. Αυτό είναι η δική μου κοσμοθεωρία. Ζούμου σου λέμε! Μου έχεις πάρει το μυαλό μου. Φίλε, όταν λέω όμορφο μελαχρινό, το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό. Πάμε γραμμούλες, πάω κότο, 2-11-93-5 τάλιρα. 5 πεντάρια, 2-11-93-5 πεντάρια. Εκεί το αυτοκίνητο, εκεί τη μοτοσυκλέτα, προϊόν που έφτιαξε αποκλειστικά ο επίσημος ΠΑΟΚ μαζί με την υποστήριξη Insurance Brokers. Χαμηλές τιμές, προσαρμοσμένες στην εποχή, δεν πάει να σημαδίσει, και απόλυτα έγκυρα και φερέγγια. Επίσης, τα ωραιότερα πιάτα, τα ωραιότερα κρεατικά. Σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο γλύφετε και τα δάχτυλα των ποδιών, άμα είστε ευλίγιστοι. Στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Να τρώει η μάνα και στο παιδί να μην δίνει. Ελαχρινό μου, μυμικό να διβία κόστας. Πάμε στις γραμμούλες να λαλήσετε εσείς. 2310-287-8-8-8-8-8. Γεια σας. Καλημέρα Κωστάκη. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Χρήστος πρώην γείτονα σέβασμος. Καλώς το Χρήστο. Δώσε και τα τρία τελευταία ψηφία. 731, με ξέχασες. 731. Ένα μυαλό είναι ο Κακομοίρης. Φαντάζεσαι να θυμόμουν όλα τα νούμερα απ' έξω. Χώσε με και εμένα βαθιά. Έχω κάψε. Χώσε με βαθιά. Βάστα τείχο. Ναι, ναι. Να σπάσει ο πάγος. Χαιρετίσματα στο Γιάγια και στο Βασίλη θέλω να δώσω. Βεβαίως. Στο Γιάγια. Ξέρεις ποιον Γιάγια και ποιο Βασίλη. Σεβασμό στην τρίτη ηλικία πάνω απ' όλα, φίλε. Σεβόμαστε τους μεγάλους ανθρώπους. Τον Τωροσίδη, μήπως. Έτσι. Σε πιάνω. Κάποιος τους γυρεύει. Και ο Πάτρικ και ο Γκονζάλο τους γυρεύει σήμερα. Τους γυρεύουν. Τους γυρεύουν. Πες αλεύρι, ο Γκονζάλο και ο Πάτρικ σε γυρεύει. Σε γυρεύω. Για χθες εντάξει. Ήταν μια πολύ καλή βραδιά για όλο τον ΠΑΟΚ. Σε 17 λεπτά νομίζω τα τρία πρώτα γκολ. Από εκεί και πέρα. Τι να πεις, δεν αντέχει κριτική ιδιαίτερη το μάτς. Σε 17 λεπτά, φίλε, τρία χέρια. Δηλαδή έτσι, αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή προλαβαίνεις, το κάνεις και ξανά είσαι έτοιμος. Και προλαβαίνεις και ρίχνεις τρία χέρια. Σε 17 λεπτά, φίλε, αυτό δεν είναι. Υπάρχουν και καλύτερα. Οι άλλοι σε 9 λεπτά φάγανε τρία. Βεβαιότατα. Σωστό και αυτό. 70-79, σωστό και αυτό. Το φρούριο του Μαρτίνς. Πάρε να έχεις. Πάρε να έχεις. Η υπερομάδα, ρε. Η υπερομάδα. Καλά, πάρει παραλήρημα. Τους έβαλε άγριο χέρι ο Μπαρμπατσάβας. Άγριο, άγριο χέρι. Έτσι. Αρχίσαν τα όργανα. Δεν τον βλέπω να βγάζει την παρέλαση τώρα. Ποια παρέλαση είναι, φίλε. Ποια παρέλαση τώρα. Μου λες. Την παρέλαση, 28. Το ότι πρόλαβε αγιασμό στα σχολεία. Ναι, ναι. Αρχίσαν οι κορνέδες τώρα. Δεν πειράζει. Την Κυριακή όλοι στο γήπεδο. Όλοι. Όλοι. Στην διαρκεία, στην 7. Όλοι. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει τουλάχιστον 20.000 κόσμο. Πρέπει να έχει. Πρέπει να έχει. Να βοηθήσει λίγο και ο καιρός. Ναι. Πρέπει δεν να έχει. Αλλιώς. Δίπλα όχι στην ομάδα. Από την καρέκλα και το καναπέ. Ούτε μόνο στα ντέρμπι. Ούτε μόνο. Ούτε μόνο. Πάρτε το να το χαρούμε λίγο. Να το χαρούμε. Φιλιά, φιλιά. Άντε πάω κάρα, καλημέρα. Φιλιά, δεν θέλετε να σου πω το νούμερο που ακόμα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε αυτή την τούμπα. Θα το ψάξω. Είμαι βέβαιος ότι ο Σωτήρης Δασκαλάκης θα το κάνει τον υπολογισμό. Πόσα μάτσα ακόμα μπορούμε να δούμε. Σε αυτή την τούμπα, όπως είναι από το 1959. Πόσα ακόμα μάτς, σε αυτό το γήπεδο. Πάρτε τους παππούδες σας, που είναι μεγάλης ηλικία. Πάρτε τα παιδάκια σας.
Ελάτε μαζί. Βάλτε τα κάτω να δείτε. Μετρημένα είναι τα μάτς. Μετά και από εκεί και πέρα, 13 στο πρωτάθλημα, 3 στο κύπελλο. Ναι, λογικά ναι. Βάλε και τα, έχουμε την Βίντι μέσα, έτσι, την Πάτε μέσα και μετά στον επόμενο γύρο. Τη Λάτσιο που έχω φαγωθεί, φέτος θα πάμε στους 16 να ξέρεις. Πάμε γραμμές, καλημέρα, ναι. Γεια σας. Έλα ρε Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς το ναι, καλώς το, καλώς το, καλώς το. Σήμερα είναι πραγματικό ζωμός ο άνθρωπος. Έτσι είναι. Βάλε 4,76 μήπως πάμε και στο Ερμές. Στο Φιλοξένιο Μέσκελες. Κάτσε με στείλεις και εκεί. Πάρα άμα πολύ ωραία. Μακάρι. Ναι. Μακάρι. Ναι. Για πες. Ναι. Λοιπόν φιλαράκι, ένα μεγάλο μπράβο. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στον προπονητή, στον κόσμο που ήταν εκεί. Ασύλληπτα πράγματα. Ομάδες, Champions League. Δηλαδή βλέπει τώρα Βασιλεία, Σπαρτάκ Μόσχας. Την Πάτε Μπορίσοφ. Τους έχουμε καταντήσει δηλαδή να μην τους υπολογίζουμε. Πότε γινόταν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, βλέπεις, τόσο ανέβηκε ο Πύχης. Η Μπάτε Μπορίσοφ, η οποία δύο φορές πήγε ο Μήλος, έχασε μόνο από την Αϊτχόβεν εκεί πέρα μέσα στην έδρα της, αν δεν κάνω λάθος. Μια υπολογίσιμη δύναμη. Την κάναμε εμείς να φέρετε. Βγαίνει τώρα ο Χλεμπ, αυτός που έπαιξε στην Αγγλία, σε υψηλό επίπεδο, και βγάζει καπέλο στον ΠΑΟ και λέει, παιδιά, πάρα πολύ καλή ομάδα, λέει, δεν προλάβα να πάρουμε τα ανάσα. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Χλεπ, ακούω όνομα. Φίλε, το χλεπ δεν είναι. Έχεις φλέγματα και. Χλεπ! Στο φτέρνισμα. Α, χλεπ! Μας πάει άλλο. Κοίτα να δεις τώρα. Αυτό που είπες πιο μπροστά έχεις δίκιο. Η Μίλαν αυτή, εγώ δεν θυμάμαι τέτοιο Μίλαν. Τέτοιο ξεφύγει, δηλαδή μια τέτοια χαρά. Χειρότερη όλων των εποχών. Κάτι σπάλκεσα σε όλο και πάρμε στην κάνουν πλάκα. Είναι Μίλαν με ήττα. Όχι με γιώτα. Με ήττα και με δύο λάμδα. Ομάδα με 7 πρωταθλητριών, 6 πόσο έχει. Καμία σχέση, φίλε. Λοιπόν. Καμία απολύτως. Κωνσταντίνε μου, σε φιλώ. Ωραία, εμείς. Λοιπόν, φεύγω φιλαράκι. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Γεια σου, φρεσκοπαπού. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, να μιλήσουμε όλοι. Για περάστε. Ελάτε. Ελάτε να ζουμουσάρουμε. Γεια σας. Ναι, καλημέρα, Κωστή. Καλό στο γεωπόνο. Καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους. Αγόρι μου. Ζούμε σου για τον ενίο ΠΑΟΚ. Έτσι. Ζούμε για έναν μεγάλο τεράστιο ενίο ΠΑΟΚ σε όλα τα τμήματα. Σ' όλα. Καταγγέλλω τον ΠΑΟΚ γιατί δεν μπορεί να κερδίσει το 17-3-0 και να αμαυρώνει το ενδιαφέρον του αγώνα. Σωστό. Δεν μπορείς να μας θέλεις νωρίς για ύπνο. Καταγγέλλω τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, ΠΑΟΚΣΗ Βαγγέλη Γαλατσόπουλο που έβαλε την πρεμιέρα του προαθλήματος 15-45. Πω φίλε, 15-45. Ή έχεις τα μέσα ή δεν τα έχεις. Ή έχεις τα έξω. Αυτά. Αγόρι μου. Φιλιά πολλά, γεωπόνε. Σε χαιρετώ. Γεια σου, Γιαννάρα μου. Περιμένω το 1 εκατομμύριο του Ιβάν στο μπάσκετ. Έρχεται. Στο δρόμο είναι. Φιλιά. Γεια σου, Γιάννη. Πάμε παρακάτω. Τι γνώμη έχεις για το σήμα της Νέας Δημοκρατίας, το καινούριο? Βασικά μου θυμίζει λίγο Νιβαία. Θέλω να σου πω το σήμα. Επίσης είναι φτιαγμένο από τρίγωνα, πανοράματος. Δεν ασχολούμαι. Okay. Με ενδιαφέρει τα κόμματα να αλλάξουν μυαλά και συμπεριφορά απέναντι στον κοσμάκι και όχι τα σήματά τους. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σε εμάς μιλάτε? Σε εσάς μιλάμε, εσείς, άλλον καταλαβαίνετε. Όχι, γιατί μάλλον με περνάτε για διπλό, γι' αυτό επειδή και εγώ είμαι στραφής. Για διπλό, είσαι τριψήφιος, αδερφέ. Καλά, άμα δεν είσαι αρσενικός, τι... Σ' αγόρι μου. Αγόρι μου, πόσο το νούμερο, τι λέει το νούμεράκι, τι νούμερο? 114. Όχι ρε φίλε. Βγαίνεις έξω από την πάντα του ραδιοφώνου, είσαι... τέτοιο, τιμή αμόλυβδης. Δεν μου λες, στη ζυγαριά, έχει ψηφιακή ζυγαριά λογικά, έτσι. Ναι. Με νουμεράκι. Εγώ όταν πάω στις μάνας μου τη ζυγαριά, στην Τούμπα στο Πατρικό, έχει μια παλιά ζυγαριά η οποία έχει τη ροδέλα που γυρίζει, ξέρεις. Την παλιά, ναι. Ναι, αυτό που είναι ένα χαρτάκι που έχει τα νούμερα πάνω. Είδα κάποιες φορές όντως πάλι το 0. Δηλαδή... Έτσι, αυτό κάνει το γύρο, πάει 115-117, εκεί στο 120 τερματίζει. Μετά δείξει το 0 πάλι. Άμα δεις το 0, πιτσικάρει. Επίσης βγάζει ένδειξη στην ψηφιακή, ρε μαλαμπίπιδες, ανεβείτε ένας-ένας, όχι όλοι μαζί. Οπότε είναι θέμα. Σε χειροκροτώ λοιπόν για τα κιλά, την Παρελίκη. Ευχαριστώ. Μ' αρέσεις. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ναι, έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούμε, γιατί δεν σε ακούμε καλά.
Με συγχωρείτε. Τώρα τέλειος. Άψογος. Πρώτον, σ' ακούω 4 χρόνια, η δεύτερη φορά νομίζω πέρα σε εκπομπή. Με αναγκάζεις. Ναι. Θέλω να πω, είσαι ο καλύτερος και θα κρατήσω, μάλλον έχω ένα μότο που είχες πει στη ζωή μου. Δικός όταν ήσουν σε ένα παλιό ραδιόφωνο και μιλούσατε με τους ακροατές τους για τα ζουζούνια και περιστρατού και... Όχι ρε φίλε, είσαι παλιός όντως. Ναι. Παλιός, ναι, απλά δεν παίρνω τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Θέλω πολύ να βρεθούμε από κοντά, απλά λόγω υποχρεώσεων. Θα χαρώ πολύ. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή, αδερφέ. Σε κάποια μου δοσία, βεβαίως. Από το καλοχώρι είμαι. Και αυτό. Και αυτό. Και θα σου πω ένα μότο που είχες πει, γιατί εγώ είμαι λίγο παλαβιάρισα και σένα. Ναι. Έτσι και χάσεις το παιδί που έχεις μέσα σου. Όχι, τελείωσε. Αυτό φίλε. Είναι δικιά σου ατάκα, την κρατάω. Αγόρι μου. Τη σέβομαι. Αγόρι μου, μ' αρέσει πολύ. Θέλω να πω, εχθές με την ομάδα συγκινήθηκα, παίξανε πραγματικά μπαλάρα. Έτσι. Ένα πράγμα μόνο μου λείπει. Μπορεί να μου πεις τώρα πού θυμήθηκες και τι έκανες. Ένας παίχτης σαν το Στόχ μου λείπει, ρε παιδιά. Σαν το Στόχ, σαν το Στόχ. Το σούτ έξω στην περιοχή. Το έχει ο Πέλκας. Το παιδί όμως είναι, δεν ξέρω, θέλει δουλίτσα. Το έχει. Ξέρεις από πού θα το βρούμε πάλι αυτό το σούτ έξω από την περιοχή? Από αυτόν που μπήκε χθες αλλαγή, φίλε. Γιατί νομίζω ότι εγκαταλείπει πλέον τη θέση του αριστερού μπακ. Πραγματικά αυτό νομίζω μου, ότι το τελευταίο του μάτς εκεί είναι, δεν έχω ούτε ρεπορτάζ ούτε πληροφορία. Δεν θέλω να σου το παίξω ότι και καλά ξέρω ή έμαθα. Είναι καθαρή διέστηση. Θεωρώ ότι το μάτς στο Καραϊσκάκης πρέπει να ήταν το τελευταίο που του είπα: άκουσε με. Ξέρεις πόσο θυσιάστηκα για την ομάδα. Ξέρεις ότι έσκυψα το κεφάλι και έκανα αυτό που μου είπες. Βγήκα MVP πέρσι σε μια θέση που δεν την ήξερα. Τώρα άσε με. Πόσος χρόνος μου μένει? 1-2 χρόνια. Άσε με να χαρώ κι εγώ. Από αυτόν θα έχεις αυτό το σουτ που ψάχνεις έξω από την περιοχή. Έτσι λέω εγώ. Από τον Αντρέ. Ναι. Μακάρι, μόνο αυτό με λείπει. Να δω δηλαδή ένα παίχτη με λείπει πολύ ο Στόχ. Θα μου πεις τώρα τι το θυμήθηκες εκείνο το... Όχι φίλε, ωραίος. Ο Στόχ πριν μπλέξει με τα σουξουμούξου ήταν παίκτης που... Ναι, ήταν παιχταρά. Έγινε αδερφέ. Να μην κρατάμε τις ραμούλες. 7-19, Πέτρος Καλοχώρη. Γεια σου Πετράν. Να είσαι πάντα γερός. Να έρθεις να τα πούμε και από κοντά. Να είσαι καλά. Πέτρος, πόσο είπες, Πέτρος? Καλοχώρη. Το νούμερο. 7-19. Έγινε. Γεια σου Πετράν. Φιλιά στο Καλοχώρη, έχουμε πολύ κόσμο εκεί στο Good Village. Ναι, γεια σας. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Έλα τα αγόρι μου. Έλα αδερφέ μου. Έλα. Είναι πολύ ωραίο το να απολαμβάνεις ένα παιχνίδι από νωρίς μέχρι το τέλος χωρίς να πιέζεσαι, χωρίς να ζορίζεσαι. Ναι, ρε φίλε. Και κάποιοι δυστυχώς δεν το αντέξανε και φύγανε από νωρίς. Τι να κάνουμε. Ξυδάκι. Αυτοί δυστυχώς είναι αυτοί που θέλουν να ζορίζονται. Ξύδι. Τους αρέσει να ζορίζονται. Όσο για τον προπονητή, θα πρέπει να είχε φύγει εδώ και μήνες. Απορώ γιατί τον κρατάμε αυτόν τον προπονητή. Δηλαδή, να μην σε αφήνει να έχει suspense. Αυτό δεν γίνεται. Να τα καθαρίζει το 17 ευρωπαϊκό μάτς. Αλητεία δεν είναι, ρε φίλε. Πού πήγε το suspense, γιατί μου. Είναι το παιδώνει μια ομάδα στο πρώτο τέταρτο. Αυτό δεν είναι σωστό, ρε παιδί. Πώς το κάνουμε. Φιλάρετε μου, ξέρει τι σημαίνει να παίζει τέτοια μπάλα που να θες να πας για κατούριμα και να το αναβάλεις, να κάνεις κάβα μία δόση, να μαζεύεις δύο παρτίδες για να πας. Σου έχει συμβεί να θες και να λες πού να φύγω τώρα, γιατί να το χάσω αυτό, να τελειώνει το ημίχρονο και να σου μένει η λαχτάρα. Πώς παίζαμε μπαλίτσα και ερχόταν η μάνα και έλεγε μπρος, ελάτε άσε με λίγο ακόμα ρε μαμά, άσε με λίγο ακόμα. Αυτό ένιωσα. Να μην σηκωθώ για να μην φύγει το γούρι. Βέβαια, καλά, το γούρι σκάσφιλε. Η φούσκα σου γίνεσαι αερόστατο τη Goodyear, τα Zeppelin. Μπορεί να σηκωθεί από το. Σαν τα μπαλόνια να σηκωθεί. Αλλά δεν φεύγει, δεν χαλά τη θέση. Ξέρει ποιο είναι το αυτό γιατί είπε για το Βιερίνια. Πιστεύω αυτό που είπε θα γίνει όταν με το καλό έρθει ο Γιαννούλη και μπορέσει να μπει μέσα στην ομάδα. Από εκεί πέρα ο Βιερίνια έχει άλλη θέση. Αυτό οριστικά. Αυτό οριστικά θα γίνει. Εκεί οριστικά. Δεν ξέρω, ξαναλέω, δεν έχω αφιλάρετέ μου ούτε πληροφόρηση, ούτε κανένα ρεπορτάζ. Μπορεί να το ξαναδούμε αριστερό μπακ του Βιερίνη, έτσι. Λέω όμως χθες, ένιωσα αυτό, ότι έλα, υπηρέτησε τη θέση, σε εξάντλησα εκεί. Δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο που είναι 32 χρονών να κυνηγάει ένα γρήγορο εξτρέμ. Άστον μπροστά να ξεδιπλώσει τις χάρες του, άστον να χαρεί την επιστροφή στην ομάδα, πρόσφερε τα μέγιστα πέρσι. Εμένα πέρσι πραγματικά με κατασυγκίνησε και με κέρδισε. Όχι μόνο που γύρισε,
απορρίπτοντας άλλες προτάσεις, αλλά που έβαλε την υπηρεσία της ομάδας στο εγώ του κάτω από τον ΠΑΟΚ, φίλε. Δεν το ξεχνώ αυτό, να ξέρεις. Ας κάνει υπομονή να κερδίσουμε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα και μετά όλα έτσι, γίνονται. Πόσο μ' αρέσεις. Που τα λες και έτσι με μια ηρεμία, δηλαδή μπηχτή, χωρίς να αλλάζεις ύφος. Δεν φωνάζεις, δεν έχεις μια ηρεμία, μια πραότητα, αγόρι μου. Γεια σου, φιλάρετε! Να είσαι γερός. Φιλάρετος, φίλε, δεν φεύγει ούτε νότα, δεν χαλάει ούτε, δηλαδή δεν τσαλακώνει τίποτα. Ναι, γεια σας! Όπου και να παίζεις πάντα θα σ' ακολουθώ. Για σένα θα πεθάνω και για σένα μόνο. Χάνεις το ρυθμό, πάμε. Αλλάζεις το όνο. Και το όνο τι θες αλλάζω. Και ρίο μάρε. Και αντίριο. Και αντίριο. Αλλά θα σε στεναχωρέσω σήμερα, φίλε. Να μου πεις, ποιος, γιατί. Δεν άκουσες τη συνέντευξη τύπου του Λουτσέσκου προφανώς. Ήμουν στο δρόμο από το καζίνο. Δεν την άκουσα. Λοιπόν, για πες. Γιατί ρωτήθηκε και αυτό που λες για τον Βιερίνια. Τον έβαλε γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις στο Ζαμπά και δεν είχε άλλον θέση που να ναι. Παίξει που να άρα άκυρο. Άρα είναι άκυρο. Αριστερό back leg, γι' αυτό είναι. Να καταρχήν και κάτι άλλο που δεν γνωρίζεις, το δεξί half extreme αυτό που λέμε, ή αριστερό ή δεξί, ναι. Έχει πιο πολλά τρεξίματα από ότι έχει τον back. Γιατί πρέπει να γυρίσει και να καλύψει. Περίμενε. Δεν έχει, περίμενε, έτσι είναι το παιχνίδι. Όταν χρειάζεται να διανύσει μια απόσταση 50 μέτρα είναι το ίδιο με μια απόσταση 10. Αυτό σου λέω, ότι το να καλύβει το back το αριστερό, το half extreme, το κάνει πιο συχνά από ότι να ανεβεί το back. Τώρα, και να άρα σαν back χρειάζεται περισσότερα τρεξίματα. Όχι. Ειδικά όταν παίζεις όλη την πτέρυγα. Όχι ρε φίλε, δεν άκου αυτό που σου λέω. Το half θέλει πιο πολλά τρεξίματα από το μα back. Δεν είναι half. Για extreme μιλάμε. Χάπε extreme ρε φίλε, αυτό λέμε, το ίδιο λέμε. Εγώ λέω πώς ότι αλλιώς είναι άλλο, άσο λιμιός φίλε, ο λιμιός είναι σαν να έχει όλη την πτέρυγα. Ακόμα και ο Ζαμπά γυρίζει και καλύπτει. Όλη την πτέρυγα. Δεν μπορεί να είναι και μπροστά και να γυρίζει και πίσω. Δεν θα είναι και πίσω. Εντάξει, αυτό εννοείται. Εννοείται. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Κανένα. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι καλά ο παίκτης. Αυτό μας έχει λείψει, όπως είπε το παλικάρι, όπως ήταν ο Βιερίνια πριν φύγει. Αυτό θέλαμε να δούμε. Αλλά το θέμα είναι να κερδίζει ομάδα, ρε φίλε. Ας παίζει αυτό ακριβώς. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν έχουμε κανένα προσωπικό κόλλημα. Έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να παίζει η ομάδα να κερδίζει πρώτα απ' όλα, αν συνδυάζεται και με εμφανίσεις. Όπως η χθεσινή. Όπως η εμφάνιση μέσα στη Μόσχα. Λοιπόν, αυτό μας γεμίζει, μας κάνει να αντιμετωπίζουμε. Και τι ομάδα! Αυτό είναι αγόρι μου. Πω, μια πάω. Έτσι. Βάλε με στην κλήρωση 190. Έτσι ρε φίλε. Γεια σου Καραγιάν! Βετούζα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σα. Διάλειμμα. Να χαζεύει. Στο ερώτημα, ναι, αλλά θα ξαναπαίξουμε έτσι σύντομα. Ρε χαρείτε τη στιγμή τώρα. Ρε χαρείτε, γιατί να μην ξαναπαίξουμε. Η ίδια ομάδα δεν είναι. Δεν το έχει κάνει πόσες φορές. Πάλι θα το κάνει. Αφήστε να ανησυχούν οι αντίπαλοι. Εδώ είναι όλο το κόλπο. Εδώ είναι όλο το παιχνίδι που λέμε το mind games που λένε και στα χωριά μας. Άσε να ανησυχούν οι άλλοι, άσε να βλέπουν τον ΠΑΟΚ να παίζει έτσι 0-3. Πρόσεξε, η ομάδα τους να έχει καταρρεύσει μέσα σε 9 λεπτά και μετά να είναι υποχρεωμένοι να βλέπουν τον ΠΑΟΚ να παίζει έτσι μέσα στη Λευκορωσία. Πονάει αυτό. Πονάει η αγάπη μάτια μου, πονάει, που λέει και το τραγούδι. Πάμε σε διάλειμμα. Μου δίνετε τα ονόματά σας. Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Μόλις 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Μόλις 7. Μία σε 7 είναι σήμερα. Πάει μόνο με το τηλέφωνο. Για θερμές, τριήμερο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, πάμε γραμμές, περιμένετε. Λοιπόν, επειδή θέλω να είμαι έντιμος και να τα λέω όλα, προς τιμήν της και η Original εχθές έβγαλε ανακοίνωση για τα ετόπουλα και ο Super 3 έκανε ποστάρισμα και η Θύρα 7, να τα λέμε όλα. Σε αυτά τα πράγματα θα μου πεις το αυτονόητο επισημαίνεις. Το αυτονόητο να το λέμε. Όπως λέμε τα στραβά, να λέμε και τις σωστές συμπεριφορές. Σε αυτά δεν έχει χρώμα, δεν έχει οπαδισμό. Πάμε!
Καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Καλημέρα. Νόμιζα είναι η πόρτα της Jenny Bots και θα πει τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα. Η χωριάτισσα σίγουρα σε γουστάρει. Από τον Μπορίσοφ. Μετά τη χθεσινή εμφάνιση, λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Αλλά είναι ντεφορμέ. Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει μπάλα. Ναι, ναι. Πρέπει να καταστραφούν. Πρέπει να φύγει ο προπονητής γιατί είναι το πρόβλημά του. Χάλια. Χθες ο Βέρμπλουμ ανύπαρκτος. Ανύπαρκτος ο Βέρμπλουμ. Αλλά οι μεταγραφές δεν βοηθάνε. Αυτή η γογόζαμπά που μπήκε χθες δεν ξέρω ποια ήταν. Δεν ξέρω. Αυτό που λέει μετά η συνέχεια πει, λέει είναι δύο λευκορώσεις σουρωμένοι στην κερκίδα και γυρνάει ένας στον άλλο, βαγάγα με τη Γιουβέντους παίζουμε. Τους έχουν αλλάξει τα φώτα να πούμε. Ο ντεφορμέ ΠΑΟΚ. Μου λέει 0-3 έχει λάθος σου καντράν. Στου 17. Εν τω μεταξύ το παρατήρησες που γιουχάρανε όταν δεν επιτεθόμασταν. Που γιουχάρανε. Σαν να σου λένε αυτοί, παίξτε λίγο μπάλα ρε, βάλτε ρε, πληρώσαμε για να φάμε πολλά να πούμε. Ήρθαμε να δούμε μεγάλη ομάδα. Τέτοιο εισιτήριο. Λίγο πλήρωσαν για να δουν το μεγάλο ΠΑΟΚ, έχω να πω. Κωστή μου, η ομάδα μας πλέον είναι τεράστια, το έχουν αντιληφθεί όλοι, και οι εχθροί και οι γύρω κτλ. Το άκουσες που το έλεγε χθες ο Σωτηρακόπουλος και γενικά από τις συμπεριφορές το καταλαβαίνεις, ήρθε η ώρα να το καταλάβουμε κι εμείς. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει εκτοξευθεί, είναι μεγαλύτερος από το μέγεθός μας και αυτό το πράγμα... Ο Σωτηρακόπουλος, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν λέει λογάκια έτσι εύκολα. Εκθίασε το παιχνίδι του Πέλκα. Ύμνους για τον Πέλκα. Εκθίασε τον Κρέσπο. Δεν έχει κανένα λόγο ο Σωτηρακόπουλος. Είναι ο Σωτηρακόπουλος, φίλε. Για να την πει την καλή του κουβέντα, την έχει ζυγίσει. Δεν εξευτελίζεται. Ούτε έχει ανάγκη να γλύψει κανέναν. Είναι νούμερο ένα, έτσι, ξεκάθαρα. Αυτός και ο Σπυρόπουλος. Τον οποίο, με τρεις κακές εμφανίσεις. Αυτό ο κόσμος πήγαμε του πάλι. Ήταν έτοιμος να τον φάει. Όχι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Μια μικρή μερίδα. Άσε με να λέω. Ναι, έχει μια μανία. Τα Ελληνόπουλα και τα παιδιά του ΠΑΟΚ να τα τρώνε, να πούμε. Αν θυμάσαι, στα τρία τελευταία μεγάλα παιχνίδια που έπαιξε ο ΠΑΟΚ, όποιον αντίπαλο και αν ρωτούσαν ποιον παίχτη θεωρείται κλειδί του ΠΑΟΚ, όλοι, ο Σάρι, ο Καρέρα της Σπαρτάκ Μόσχας, ο προπονητής Μπενφίκα, όλοι έλεγαν τον Πέλκα. Δεν μπορεί αυτοί όλοι να είναι ζώα και εμείς εδώ να είμαστε πανέξυπνοι. Γιατί μια ζωή έχουμε μάθει να κυνηγάμε τα παιδάκια που μεγάλωσαν εδώ γύρω στο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι ένα κομμάτι της κακής νοοτροπίας. Γι' αυτό χθες λέγαμε, χθες και προχθές, όταν ο παίκτης είναι κουρασμένος, όχι επειδή ξενυχτούσε, επειδή δεν κάνει προπόνηση ή επειδή βαριέται και σέρνει το κορμί του, αλλά επειδή τα έδωσε όλα, τότε οφείλω να είμαι πιο κοντά του, να τον ευχαριστώ που είναι κουρασμένος. Για μένα, για την ομάδα κουράστηκε. Θα πάω να τον φάω επειδή κουράστηκε δίνοντας τα πάντα για την ομάδα. Τότε πρέπει να με δίπλα του, να του πω, έλα, πάμε να ξαναβρεις τον εαυτό σου. Να του ανταποδώσω αυτό που μου έχει δώσει, ρε παιδιά. Καταλάβετε το λίγο. Δεν μιλάμε για έναν που λέει το κοπάει με τις γκόμενες από εδώ από εκεί. Έτσι, εκεί θα τον φάμε ζωντανό. Παρόμοια κριτική, Κωστή, δεν γίνεται, ας πούμε, να έχει γίνει τεράστιο θέμα γιατί λέει αδικούν τον Ουάρντα, το οποίο αν έκανε Έλληνας αυτά που είχε κάνει ο Ουάρντα, θα τον κρεμούσαν στην πλατεία Αριστοτέλους και θα το λιθοβολούσαμε. Φίλε, κανένας παρά τα τέσσερα γράμματα. Αυτό ακριβώς. Κανένας. Αν χαθεί ο έλεγχος, γεια σας. Αντίο ζωή, Χρήστο. Αν το κάνει ο Άρντα, μετά θα είναι κι άλλος, κι άλλος, κι άλλος. Τι θα κάνει δηλαδή, σκορποχώρη, μπάτε σκύλι. Άστο, μετά πάει, χάθηκε το πράγμα. Τον αγαπάμε, τον γουστάρουμε, αλλά, ένα τεράστιο αλλά, φίλε. Κανένας πιο σημαντικός και πιο πάνω από τα τέσσερα γράμματα, φίλε, ξεκάθαρο. Και χρυσά έκανε, είμαι 100% Λουτσέσκου. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Λουτσέσκου για να τελειώνουμε και να πούμε τις τραχανοπλαγίες που πάνε σε ομάδες αεραστεχνικές και τους διώχνουν στον ένα μήνα, ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, το λιγότερο που πρέπει να κάνει ένας προπονητής είναι να είναι coach. Το μεγαλύτερο είναι να κάνει διαχείριση χαρακτήρων, γιατί μιλάμε για εκατομμυριούχους, για ανθρώπους οι οποίοι όλοι έχουν ένα τεράστιο εγώ και να το καταφέρνεις όλους αυτούς να τους κάνεις να παίζουν για σένα και για την ομάδα, είναι τεράστιο κατόρθωμα, Κωστή μου. Άριστα τα είπες. Πρέπει το Ρουμάνο να του βγάλουμε το καπέλο, να σταματήσουμε να τον περιμένουμε στη γωνία και όλοι μαζί, αρχίζει ενωμένη στην Κυριακή, να την κάνουμε την τούμπα με τον Απόλλωνα, αλλά πιο πριν, Κωστή μου, έχω ένα παράπονο. Θα γίνει στις 11.30 ώρα την Κυριακή των δημόσιων στα Τέμπη, να μην είμαστε γνωστοί 100. Σωστό. Καλά τα ποσταρίσματα στο Facebook, σωστό, καλά σωστό. Οι αναφορές στις τηλέφωνα, να αλλά πούμε να ότι είμαστε ότι ναυλώνεται Πούλμαν από το σύνδεσμο Ελευθερίου Κορδελιού,
για όποιον δεν έχει τη δυνατότητα να πάει με το αυτοκίνητό του. Φεύγει σε 9.30 ώρα το πρωί. Έτσι, φεύγει σε 9.30 για να είναι εκεί που πρέπει. Να είμαστε και να τιμήσουμε τα αδέρφια μας και ευχαριστούμε την ομάδα που το τίμησε και με τη φανέλα και με την εμφάνιση. Έτσι. Αυτά γεια σου Χρήστο, να είσαι καλά, γεια σου Κολομπάμπο. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι, ζούμου σου λέμε. Πάρα πολύ ωραίος ο επόμενος. Έπεσε. Έπεσε. Έλα. Καλώς το κορίτσι. Έλα Κωστή. Γεια σου Ελένη. Καλημέρα. Ζούμου σου. Τι χαρές είναι αυτές που έχουμε από την Παοκάρα μας. Αυτό είναι. Την Κυριακή, εχθές, πω, τρία γκολ, πω. Τι ευτυχία είναι αυτή. Έτσι. Ομαδάρα. Θες τι τρία, τέσσερα, τι τρία. Α, ναι, τέσσερα. Πα, ναι, ναι, τέσσερα στα τρία, έφυγες στα τρία, έφυγες. Στα τρία. Όχι, δεν έφυγα, εντάξει. Όλοι μου. Αλλά μου έκανε εντύπωση τα τρία που μπήκανε μέσα στα 17 λεπτά. Σε 17 λεπτά. Δηλαδή, αν κάποιος έφευγε, είχε δουλειά, έτσι, και ή τέλος πάντων είναι δυσκύλιος, τον έπιασε κάτι της και έφυγε για ένα τεταρτάκι και γυρίζει και βλέπει 0-3, δεν μπορεί ρε παιδιά, κάποιο λάθος. Κάποιο ναι, λάθος. Δεν αυτό που πω, ομαδάρα. Λοιπόν, η Παοκάρα δεν χάνει εκτός έδρας, τέλειωσε. Και στην Τζέλτσι που θα πάει, το πολύ ισοπαλία. Η νίκη ισοπαλία. Και μέσα αυτό. Στην Αγγλία είμαστε άχαστοι. Και με σκούφο, ακριβώς, μάλινο σκούφο, το καλύπτο, φρύδι και το κασκόλ της μάνας, δεν χάνει ο Ρασβάν. Ακριβώς, ακριβώς. Όλο κερδίζουμε εκεί τότε. Το είπε η γυναίκα! Πού πήγε και ακόμα ξέρεις! Ναι, ναι, εκεί θα κερδίσουμε ισοπαλία το πιο λίγο. Λοιπόν, τώρα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Φέτος θα έχει play-off. Φέτος θα έχει play-off. Γιατί? Γιατί, έλατε. Έλατε. Σίγουρο είναι αυτό? Ότι θα έχει play-off. Ναι. Νομίζω έτσι είπαν, ότι θα έχει play-off. Α, το ψηφίσαν, πώς το λένε, το συμφωνήσανε. Ναι, ναι, το ψηφίσαν, το συμφωνήσανε. Γιατί όμως. Το ψηφίσαν, ξέρω εγώ. Όλα γίνονται για τα τηλεοπτικά, Ελένη μου. Α, γίνεται μάλιστα ναι, ναι. Για... Και αν δεν απατώμε, φέτος θα συμμετάσχει και ο πρωταθλητής, λέει, στα play-off. Έτσι είχαν πει τώρα, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι, αλλά νομίζω μάλιστα, αυτό. Ναι. Θα έρθει τώρα μήνυμα από τη Χρύσα κατευθείαν. Τα μάμ θα με ενημερώσει, να ξέρεις. Καλά, έτοιμη. Έγινε. Άντε, ζουμουσού. Γεια σου, Ελένιό μου. Γεια σου, Ελένιό μου. Γεια. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε. 2310-287-888. Περικαλώ. Καλό στη Φραγκφούρτη που χθες πριν το μάτς είπε 1-3. Στο 1-3 σε θυμήθηκα. Ναι, μαμώτο. Στο 62 έπρεπε να λήξει το παιχνίδι. Πού να ξέρεις να έλεγες 1-3 στο 17. Τώρα σε περνάνε για ζουρλό ή όχι, άμα πεις παιδιά 1-3 θα είναι το 17. 750 απόδοση. Για πες, Κωστάκι μου. Ότι και η πρώτη και η δεύτερη μου ομάδα χθες νίκησαν 4-1. Και η Φραγκφούρτη τι την έκανε την Λάτσιο. Την Λάτσιο, την ομάδα σου. Ναι. Την αναφέρω συνέχεια. Εν τω μεταξύ δεν είμαι Λάτσιο στην Ιταλία, αλλά. Έλα, μου έχει μπει στο μυαλό να ξέρει. Λάτσιο έγινε. Θα παίξουμε με τη Λάτσιο 100% φίλε, να ξέρει. Το πάω Λάτσιο στου 16. Γράψτε το από τώρα. Δεν μπορεί, είναι προοικονομία. Δεν μπορεί συνέχεια να μου έρχεται στο μυαλό η Λάτσιο. Δεν έχω καμία παρτίδα με τη Λάτσιο. Τέλος πάντων. Εγώ ονειρεύω το τελικό Φραγκφούρτη ΠΑΟΚ. Θα έχεις διλήμματα μεγάλα. Ξέρω με ποιον θα είσαι, με αυτόν 1-0, αλλά... Κανένα δίλημα. Το ξέρω. Εντάξει. Κανένα δίλημα. Απλώς η Φραγκφούρτη είναι, ας πούμε, γιατί είμαστε τοξικομανείς του ποδοσφαίρου. Ναι. Και πρέπει να πηγαίνουμε και σε κάποιο στάδιο εδώ να βλέπουμε κάποια μπάλα. Κάτι με αετό. Κάτι με έναν αετό. Ναι, κάτι με αετό δεν γίνεται. Ναι. Φοράνε και τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Σωστό. Σωστό. Ο τελικός του Europa πού γίνεται, ξέρουμε. Αστάνα. Στην Ταϊλάνδη να γίνεται θα πηγαίνω. Στην Αστάνα λέει θα γίνει. Ωραία. Αστάνα. Ναι. Εντάξει. Εξωτικά μέρη. Μάλιστα. Πάω. Την Αστάνα. Αγόρι μου. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Φιλιά. Φιλιά στη Φραγκφούρτη. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Μου δίνετε και το όνομά σας με τρία τελευταία ψηφία να στείλω στις θερμές έναν από εσάς. Έχουμε δωράκλα και σήμερα. Υπερατού δωράκλα να πάτε για Σουλουμπουντρούχου και Καραπιπερίμ να μπείτε στις υγρατσίες. Ναι! Ναι! Καλώς το παιδί! Τι κάνουμε? Εδώ φίλε, εντύπωση. Τι λέει, εγώ κοιμήθηκα 10 και 5 χθες. Δεν περίμενε στο δεύτερο, ε. Ποιο? Μα 10 και 6 μπήκε το κόλλο, ρε μεγάλε. Τελείωσε.
Έφυγες, έτσι. Εγώ το μάτσο. Αγόρι μου. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Λέμε ότι οι τερματοφύλακες είναι καλοί στα ψηλά και στα χαμηλά, σωστά. Ναι. Μπορείς να πεις το ίδιο από χθες και για τον Μπρούγιοβιτς. Ότι είναι καλός και στις ψηλές κεφαλιές και στις χαμηλές. Αυτή τώρα δεν ήταν ούτε κεφαλιά ψαράκι, ούτε κεφαλιά ψηλά της. Τι κεφαλιά ήταν, να μην χαρακτηρίζει. Παιδιά, κοίταξε να δεις τώρα. Είναι τόσο μεγάλη, φίλε, τόσο μεγάλη η κλάση του. Γέρνει τόσο το κορμί του, έτσι. Βγαίνει τελείως εκτός. Φίλε, είναι εκτός εμβέλειας. Η κεφαλιά είναι αλλού, η μπάλα πάει αλλού. Ένας άλλος, θα λέγαμε όχι ρε φίλε, του την έστειλε πίσω. Μην τον μπίμπι, πού του τη στέλνεις εκεί, τον σκότωσες θα λέγαμε. Γέρνει το κορμάκι του, το ψηλό κορμί του, το λιγερό κορμί του και βάζει το κεφάλι του εκεί που πρέπει. Έτσι ακριβώς. Και αν ήταν άλλος φίλε θα την έστειλε την μπάλα στο ζαμπά πάλι. Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Εντάξει φίλε, έχουμε φίλε σέντερφορ που πρέπει να γεράσει εδώ. Θέλω να τον δω με μαγκούρα και πι να κάνει βόλτα στο Λευκό Πύργο. Το 2057. Φίλε, μπορεί ο ΠΑΟΚ να γίνεται τώρα μεγάλη ομάδα. Για μας ήταν μεγάλη, αλλά όποιος έρχεται εδώ δύσκολα φεύγει και δύσκολα ξεχνάει. Ακριβώς. Είδες ο Περέιρα πριν το μάτι τον Ολυμπιακό. Ξεχνάει αυτός ο άνθρωπος. Τι να ξεχνά, φίλε. Αυτό τον γκολ που είχε βάλει γιατί υπάρχει περίπτωση. Ναι. Φίλε, αυτός που περνάει από εδώ βάζει ένα ωραίο μικρόβιο μέσα στο αίμα του. Τρώει μια ένεση. Μπαίνει μέσα του αυτό. Και όπου και να έχει παίξει, δεν συγκρίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ θα σου πω τώρα κάτι άλλο. Η κυρία Νίνα που δεν ήθελε να έρθει το καλοκαίρι, ναι. Του χρόνου το καλοκαίρι θα παρακαλάει για ένα νέο συμβολέο. Σωστό. Εδώ είσαι και εδώ είμαι. Αρκεί να παίξει εδώ κάποια στιγμή. Εδώ είμαι. Αρκεί να παίξει ο Αντρούλης της κάποια στιγμή. Γιατί μέχρι τώρα δεν είναι. Ναι. Έχουμε παραδείγματα ρε φίλε. Ο Βαρέλα την πρώτη χρονιά. Και ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο τη δεύτερη. Ο Κρέσπο. Σου είπα και άλλο, το συζητήσαμε πολλές φορές μαζί. Δεν μπορεί ένας παίκτης ξαφνικά να έρθει όσο παίκτης και να. Μα δεν γίνεται, έκανε διακοπές 3 μήνες το καλοκαίρι. Οι άλλοι ήταν μαλαμπίπηδες που τρέχανε στα λαγκάδια να πούμε στα 3-5 πηγάδια της Ολλανδίας. Έτσι δεν είναι. Και αυτό στα 3-5 πηγάδια του Μαϊάμι. Αυτός φίλε ήταν στις 3-5 πισίνες το καλοκαίρι. Τώρα. Τι ψάχνει ακόμα. Το μυαλό του είναι ακόμα στο Μαϊάμι. Θα καταλάβει, είδατε τι είπε ο Ρασβάν. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι, λέει, όταν έρχεται ο παίκτης να μπει να παίξει κατευθείαν, είπε η συνέντευξη. Αυτό είναι μήνυμα προς όλους. Και για τον Ακπομ, και για τον Ζαμπά, και για τον Βέρμπλουμ, και για τον Χατσερίδη, και για όλους. Και για τον Καρέλη, παιδιά, γράφει κάποτε πρέπει εγώ να βάλω τη μεταγραφή. Όποτε είναι, θα μπει. Το Χατσερίδη τον έχουν σκίσει. Είναι δυνατόν ένας παίκτης που έπαιζε Champions League τόσα χρόνια να είναι όχι, τόσο βέβαια, χάλια. Φίλε. Σε παρακαλώ πολύ. 400 συμμετοχές δυναμό Κιέβου. Σε παρακαλώ. Απλά υπάρχουν, πρέπει να βρουν πάλι κάποιον να τους σκίσουν τις σάρκες. Πρέπει να στήσουν τις εκπομπές τους γύρω από μία ανθρωποφαγία. Το καταλαβαίνετε. Ούτε εμένα μ' αρέσει πως έχει παίξει μέχρι τώρα ο Χατσερίδης. Άλλο αυτό, άλλο βάζω ένα σωστόγαστρο και πραγματικά του τρώω τις σάρκες, φίλε. Κάνω κανιβαλισμό ραδιοφωνικό, το καταλαβαίνετε. Ή μέσα από το πληκτρολόγιο. Αυτό. Έτσι ακριβώς. Έγινε. Έτσι ακριβώς. Ευγένη, σε χαιρετώ. Βάλαμε στην κλήρωση για το στερμές. Άγγελος, πες μου λίγο τα ψηφία. 2,91. Έγινε. Σε χαιρετώ. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Πάρα πολύ ωραίος και περιεκτικός και λακωνικός. Μέσα από τη λακωνία, όχι από τα περίχωρα. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις, καλά. Δόξα τω Θεώ. Είσαι ο. Είμαι ο Γιάννης. Ήμουν χθες στο καζίνο. Είδαμε μαζί το μάτι. Ήρθες να μιλήσουμε. Όχι. Γιατί. Έλα να πεις ένα γεια, αγόρι μου. Από μακριά που ανέβηκε. Από μακριά. Τι ωραίο παιδί που είμαι, εκτός από έξυπνος και χαρισματικός. Έτσι ακριβώς. Ωραία ατμόσφαιρα πραγματικά. Ωραία μπάλα παίξαμε. Ωραία, το ευχαριστηθήκαμε φίλε, το χαρήκαμε. Το ευχαριστηθήκαμε. Το χρειαζόμασταν κιόλας. Έχω ένα παράπονο από τον Ζαμπά, δηλαδή. Δεν έπρεπε να βρει Ζαμπά, μην βάζει γκολ στα πρώτα 10 λεπτά. Δύο γκολ εκεί πέρα. Χάνετε το σασπένς. Χάλασε όλο το μάτς, ναι, όλο το σασπένς, βέβαια. Έτσι είναι. Δηλαδή βάλε ένα στο 90 και ένα στο 5, ας πούμε, ξέρεις. Να τελειώσει έτσι. Όπως βλέπετε, τη μία είναι ο Αλέξανδρος, ο Κοτσίδας με την ΑΕΚ. Την άλλη είναι ο Πασχαλάκης στο Καραϊσκάκης. Πραγματικά την το άλλη... γκολ του,
του Μπρίγκοβιτς εχθές ήταν φοβερό πραγματικά. Είναι σεντερφορίσιο μανίσιο, από το εργοστάσιο βγαλμένο, μανίσιο. Πώς έστησε το σώμα του για να πάει μπάλα εκεί πέρα, είναι φοβερή, δηλαδή μια λήψη άμα έβλεπες. Δεν είχαμε ποτέ τέτοιο σεντερφόρ, αδερφέ. Σεντερφορίσιο. Δεν είχαμε ποτέ τέτοιο σεντερφόρ. Και όντως περάσαν μεγάλα φόρα από την ομάδα μας, δεν υποτιμώ κανέναν, αλλά τέτοιου είδους, με τέτοια ποικιλία στις κινήσεις, δεν είχαμε. Λέγαμε και με τους φίλους, αν ήταν χθες ο Αθανασιάδης, θα πρόσθεναν στα περιστέρια. Αυτό λέγαμε. Ο καλός ο Κλάους είχε τα δικά του χαρίσματα. Ο ήταν, καλός ο Κλάους. Ήταν ο άλλου είδος φόρ. Άλλου είδος φόρ ήταν. Άλλου είδους φόρ. Ακριβώς. Ετούτος εδώ έχει, βλέπεις, έχει και με την μπάλα κάτω, παρότι είναι ψηλό κορμί και κοντρολαρισμένος. Ναι, ξέρει ακριβώς μπάλα, το κορμί του, κεφαλιές. Θα την περάσει και πάνω από τον αντίπαλο να πλασάρει στην κίνηση. Θα πλασάρει με την, εκεί που τον κυνηγάνε όλοι τις ΑΕΚ οι παίχτες. Έχει την ψυχραιμία, το καθαρό μυαλό να βάλει τεμπεσιράκι. Φίλε, είναι γεννημένος για αυτή τη θέση. Και πλέον είναι και πολύ συμμετοχικός. Το μόνο ελάττωμα που είχε όταν ήρθε, δύο ελαττώματα είχε όταν ήρθε. Ένα, δεν ήταν συμμετοχικός. Νόμιζε ότι θα του τη στέλνουν την μπάλα μέσα στο κουτί και θα είναι έτοιμος. Τον αφήνει ο Ρουμάνος απ' έξω, του λέει: φίλε, δεν θα παίζουμε με 10 και όλοι για σένα, θα τρέχεις. Τον κερδίζει. Ακριβώς. Το δεύτερο ελάττωμα που είχε είναι ότι ήταν γυρολόγος και δεν στέριωνε πουθενά. Ήδη και αυτό έχει πάει περίπατο. Γιατί ήρθαν προτάσεις και από την Μπορντό και από τη Sporting και από την Κίνα να παίζει με τον Καπαμαρού και τον Σογκούν. Και είναι εδώ και θα μείνει, εγώ πιστεύω, καιρό εδώ στην Τούμπα. Νομίζω αυτό. Ναι, θα μείνει αρκετό καιρό. Θα μείνει και εγώ αυτό νομίζω. Βάλαμε και στην κλήρωση, Κωστιά. Πες μου λίγο. Γιάννης 552. Έγινε. Σε χαιρετώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Τρεις-τέσσερις γραμμές ακόμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ευρωπόντιος. Έλα ρε Ευρωπόντιε. Τι γίνεται τα γόρι μου. Όλα καλά. Σε ακούω. Ναι. Αυτό το Ευρωπόντιος. Περιεκτικός, λακωνικός. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Ναι. Ρουμάνε φύγε. Ρουμάνε φύγε. Πολύ ωραία, φίλε. Φύγε. Συνεχίσε εμείς να βλέπουμε τον Πάο να πηγαίνει η καρδιά μας στην Κούλωρη. Ευτυχώς που δεν πήγα στο καζίνο. Εχθές να φύγω στο δεκάλεπτο, θα πάω να τα χάσω όλα. Θα πάω να τα παίξω. Είτε τώρα. Φύγε. Και κάτι άλλο, Και κάτι άλλο. Καλημέρα καταρχήν. Λίγα λόγια για την προεδράρα μας. Θα γίνει χαμός. Λίγα λόγια. Λίγα λόγια για την προεδράρα μας. Πήραμε πούλμαν. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Ακούστε εδώ, εκεί παοξίδες. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Έχουμε κλείσει επιδέσμους μπάγκερ, παπούτσια και γιουβλ... Αυτά είναι μόνο η αρχή. Κάτι φανέλες. Κάτι καλά, γιατί το πήραμε. Εσείς παίρνετε αμυντικούς, δίνετε εκατομμύρια, χατσερίδι, γίνεται, και εμείς πήραμε ένα πούλμαν, γιατί τώρα τρώγαμε κάτι τριάρες, να το στήσουμε εκεί μέσα. Μπροστά στην εστία. Στην εστία. Κι ας είναι και μεταχειρισμένο. Και, έχει να γίνει. Και καταλάβατε κάτι άλλο. Αυτό το πούλμαν, ξέρεις τι έχει πάθει. Πώς, δεν ξέρω. Έχει δεχτεί επίθεση, φίλε, και γλιτώσαν από του χάρου τα δόντια επέκτες της Dortmund. Ναι, σωστά. Τρομοκρατική. Βεβαίως. Τρομοκρατείτε εύκολα αυτό το πούλμαν. Γι' αυτό το πήραμε. Και κάτι άλλο. Επειδή δεν έχει κάνει μεταγραφές και την έχει βγάλει στο τζάμπα, σου λέει μπορεί και να ξεχάσει κανένας να κοιμήθηκε μέσα και να πάρω και κανένα παίχτη μαζί της Dortmund. Κανένα στην γαλαρία. κανένα τρομοκρατημένο. Είμαστε τρομοκρατημένοι. Ναι. Είμαστε τρομοκρατημένοι, πήραμε τρομοκρατημένο πούλμαν. Πόσα χιλιόμετρα είναι μωρέ η Μπενφίκα να πάμε μέχρι τη Λισαβόνα με τον πούλμαν. Και ποιος με λέει εμένα ότι δεν τον πήγαν κάπου να πειράξει το κοντέρ. Φίλε, τι με πουλάς. Τι 70.000 χιλιόμετρα. 70 δεν είναι. Αυτό που βλέπεις. Ό,τι βλέπεις. Δεν έχουμε πειράξει κανένα. Εγώ το πιστεύω. Έχει φτάσει τόσο πολύ κατάδια που πήγε και πήρε κυτρινόμαυρο για να μην δώσει να κάνει να αλλάξει. Να βάψει το άλλο. Ναι. Εντάξει. Δεν άπεις. Εντάξει. 18 χρόνια το ίδιο πούλμαν. Να ξέρεις. Να ξέρεις ότι υπάρχουν μετά αρκετοί αεκτσίδες που είναι μαζί του έξαλλοι, φίλε. Έξαλλοι. Έξαλλοι. Πήρες 25 χαρτιά. Έχω φίλους αεκτσίδες. Έχω φίλους αεκτσίδες που αυτός γύρισε και μου τα είπε. Δηλαδή, φυσικά. Αυτός γύρισε και μου είπε. Φυσικά. Αυτό το πράγμα. Λέει, φυσικά. Από φυσικά. Μόνοι τον τρολάρουν. Βέβαια τον τρολάρουν, φίλε. Τώρα, πήρες 25 εκατομμύρια, ξέρουμε πώς πήγες εκεί. Κλέβοντας το πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ, πέρασες εύκολα στους ομίλους και πας ξεβράκωτος. Χωρίς μεταγραφές. Λοιπόν, αυτά θα παθαίνεις. Έτσι είναι. Θεία δίκη, αδερφέ μου. Θεία. Ο φίλος μου εξής μου στέλνει μήνυμα και μου λέει όλοι στο αεροδρόμιο. Όλοι, για το πούλμαν. Είναι, φίλε, να ξέρεις, υπερήρωας. Νικάει και το Σούπερμαν και το Σπάιντερμαν. Και το Μπάτμαν, ο πούλμαν.
Σε χαιρετώ! Γι' αυτό είχε μεγάλη σημασιολογία το Πούλμαν. Ενέρευε! Δεν είναι έτσι απλά. Εντάξει, τώρα που θα έρθουν και οι πίδες με τις μπάγκερ, λίγο θα είμαστε... Θα σφίξουν οι κόλλοι. Ξεκάθαρα το λέμε. Χρήστος, 260. Έγινε Χρήστο! Γεια! τι γίνεται. Φαντάσου να πάει ο Ιβάν και να πάρει μεταχειρισμένο Πούλμαν, πες μια ομάδα με ασπρόμαυρα, της Μπεσίκτας, εγώ λέω. Πες μια άλλη με ασπρόμαυρα, της Άιντραχ Φραγκφούρτης. Να πάρει τη Στόταρ μεταχειρισμένο. Δηλαδή έκανε τα χιλιόμετρα, φθαρμένα λάστιχα αυτά κτλ. Πού να πάρουμε καινούργιο τώρα. Πάμε το μεταχειρισμένο, το δικό του. Που έχει κάνει και πορείες στην Ευρώπη. Έχει πάει και έχει δει και κάποιες παραστάσεις. Τι γίνεται. Δεν τον περνούσα πριν ο Κορδέλα όλοι. Τελευταίος και σημαντικός. Αδερφέ, εσύ βγαίνεις λαϊκή ώρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ναι. Ω, ζωάρα. Ωρε φίλε, τι ωραία λέξη το ζωάρα. Ζωάρα, ζωάρα και παιδεύομαι. Βασανίζομαι από πότε να πάρω τηλέφωνο, Κωστή. Έχω μάθει τον μικρό, το γιο μου, όταν είναι στον καναπέ και κάθε να δει παιδικό, βάζει τα χέρια φίλε πίσω, ξαπλώνει έτσι και του λέω, κάνε ζωάρα και κάθε και σταυροπόδι, φίλε, κλαίω. Κάνε ζωάρα, κάνε ζωάρα. Παπά, παπά ζωά. Τι γίνεται. Για πες. Σου έχω πει ότι η γη μας είναι η ίδια μέρα. Η γη μας φίλε την προσέχουμε, είναι ο πλανήτης μας. Η μαλαμπίπη της ημέρας στο τελείωμα. Η ανορθογραφία. Το ίδιο στυλάκι στο καναπέ. Ναι, ναι, φίλε. Τάμπλετ. Μποέμ. Χαδεύει φορτωτές. Τέτοια του λέω, κοίτα εδώ, αυτός ο φορτωτής είναι επιπύλα. Δηλαδή θέλω να του πω ότι είναι καινούριο. Ένα σου λέω μόνο. Του είχα πει όταν πει τα κακά, θα σου πάρω δώρο. Τα κάνει, εκτός ότι αναστατώνει το σπίτι. Μπαμπά, μαμά, νανά. Την εκταρία δεν μπορεί ακόμα. Μπαμπά, μαμά, νανά, κακά. Μας φωνάζει όλους, μας τα δείχνει. Πάω κάθεμαι στον καναπέ, σαλόνι. Μου φέρνει το γιογιό με το κουράδι μέσα και μου λέει μπαμπά και το και το προσπέκτους της Playmobil. Μπαμπά, κακά, σου, μπαμπά. Δηλαδή, μεγάλε, κάτι προσγέννηκες. Τι γίνεται, ρε. Παιδευτήκαμε πολύ, Κωστή, για αυτό το θέμα. Αλλά ευτυχώς μπήκε το νερό στα βλάκι. Έτσι. Και το κουραδάκι στο γιογιό. και στο κόρη. Εντάξει. Κωστή. Αυτό που με έκανε πλάκα τι ήτανε. Μπαμπά, έκανα κακά. Δεν λέει θέλω να κάνω κακά. Έκανα κακά. Και τρέχεις εσύ από το καναπέ να πηδήξεις το πρώτο καναπέ. Μήπως ναι, ναι. Προλάβεις κάτι. Με τεμποδίων φίλε, κανονικά. Χαίρομαι που συζητάμε αυτό το θέμα. Ήθελα να βγάλω σήμερα τον κακά τον παλιό παίχτη της Ρεάλ και της Μίλαν. Που είναι ειδικός να μας μιλήσει γι' αυτό. Και τον πρόεδρο της Μπόχουμ. Και όπως χθες ο Γάβρος τα έκανε σκατά που έτσι, κιόλας. Έτσι. Και βέβαια εκεί στη Μίλαν ξέρεις έχει παίξει και ο Κακά και ο Πάτο φίλε. Έπαιζε Πάτο για τον Κακά, Κακά για τον Πάτο. Δεν γίνονται αυτά φίλε. Σε παρακαλώ, οντε τουαλέτ ομάδα. Αυτά! Κωστή, ναι. Έχουμε ομαδάρα. Έχουμε ομαδάρα, να πω λίγο και σε αυτό. Να πω λίγο και αυτό, έχουμε ομαδάρα. Και το κουασιμόδο όποιος τον πειράξει θα βγαίνω και θα τα λέω όπως θέλω. Κατάλαβες ποιον εννοώ. Τον Κουασιμόδο. Κρίμα ρε τον άνθρωπο. Κρίμα. Κρίμα. Ζούμε σου αδερφέ. Φιλιά. Φιλιά. Τον Κουασιμόδο. Εντάξει δεν είπαμε ότι είναι όμορφος ο προπονητής μας. Δεν με νοιάζει. Δεν θέλουμε για αυτό το μοντέλο. Μην μου πεις ότι εννοούσε κανέναν άλλον. Έχω για Χρήστο και όση που την έχει τόση την αυτοεκτίμηση. Να το δίδυμο. Έφτασε νεάδρο μια ηλικία, όμορφα περνούσε στο ραδιόφωνο και ήρθε ένας μουρλός το πρωί και τους πάει τις κονσόλες 8-10. Και από τότε έχει αλλάξει η ζωή τους. Έχουν καταρχήν είναι χαμογελαστοί. Είναι από ψήξη το χαμόγελο, είναι κανονικό ρε. Ρεμπεσκέδες, ρεμπεσκές φίλε. Γάλλος, σεντετιέν, μπαστιά, σωσό. Πήγε ένα διάστημα στην Αζιαξιό, έπαιξε και στο Βέλγιο δανεικός και γύρισε στην Ανταρλιέγη. Ο Ρεμπεσκέ, Ζανζάκ Ρεμπεσκέ. Κυρίες και κυρίες και κύριοι, α! Μαέστρο! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Κάτσε να ρυθμίσω, να κάνω σούλου μου τρούχου. Χορηγή δεύτερη ώρα είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή σπάει τον όρκο αιώνιας αποχής από το κρέας ο Τιβετιανός μοναχός μπαίνοντας μέσα. Λέει βάλε μια παντσέτα, βάλε κάτι κοψίδια, βάλε κάτι κοκαλάκια που φτιάχνεις, βάλε μου και εκείνο το γεμιστό, βάλε και εκείνα να πούμε τα σουξουμούξου, τα μπριζολάκια. Έχεις και μπιφτέκι, έχω και μπιφτέκι, βάλε και μπιφτέκι. Σουβλάκι και σουβλάκι έχω, βάλε σουβλάκι ζουμερό να τρέχουν τα σαλάκια. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, ΠΑΟΚ ΟΤΟ. 2-11-93-55. Ενημερωθείτε, ασφαλιστείτε σε εξαιρετικές τιμές. Απόλυτα φερέγγι. Ή άνθρωποι έκαναν συνεργασία με τον επίσημο ΠΑΟΚ.
Ακούστε με τι σα λέω. Και μπείτε και στο paokoto.gr. Ενημερωθείτε. Είναι προ όφελό σα. Με την υποστήριξη Zura Brokers. Μαέστρο, δώσε ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 11. Το 4. Σε κούρασα, πουλάκι μου. Ε, κασκορσέδε, λίγο η ομοπλάτη. Τι έχει κανένα. Ε, τι έχει κανένα χιαστό. Τη γιαγιά δεν έβαλε. Τη γιαγιά, παιδιά, σήμερα είχαμε πανηγύρι. Την τη γιαγιά. Εδώ είναι. Την έχουμε ηχογραφημένη. Από Δευτέρα. Κυριακή. Όλοι στην Τούμπα. Όσοι νιώσατε χθες κάτι. Όσοι χθες είχατε ένα όμορφο βράδυ. Την Κυριακή εκεί. Τα παιδιά δεν μας στέλνουν μόνο στα μεγάλα μάτς. Μας στέλνουν και στα σχετικά πιο εύκολα. Το τριήμερο στις Θερμές. Το 4. Ο Πέτρος 7-19. Ο Πέτρος 7-19. Πέτρος 7-19. Παίρνει τηλέφωνο τώρα έξω στην Γλυκίτα τη Μαριλή. Λες το όνομά σου και το ονοματεπώνυμό σου και έρχεσαι να πάρεις το βάουτσερ. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. We never gonna die, you kufan undertaker. Τρασνιάκα κακαμποβουσλιούς να καχνιέτ τα τρασνιέτσα νεκροθάφτη. Διαβέτε νιστεύεν του κουφάλε τούτεν γρήπα. Έρχεται η τρόικα του Λίμπερο, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Bye, 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 bye.